μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 2 Αυγούστου, και είστε συντονισμένοι στην εκπομπή δημοσκοπήσεις μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Συνεχίζεται η τραγωδία, κυρίες και κύριοι, από τις καταστροφικές πυρκαγιές που βίωσε η χώρα μας, καθώς μαρτυρίες, συγκλονιστικές φωτογραφίες αλλά και βίντεο από τη στιγμή της φωνικής πυρκαγιάς, όταν δεκάδες άνθρωποι κατέφυγαν στην παραλία για να σωθούν, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Από την άλλη, συναγερμός σήμανε σήμερα στην πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά στη Ρόδο. Μέχρι στιγμής, από όσο έχουμε ενημερωθεί, η φωτιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο. Να αναφέρουμε πως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει προειδοποιήσει για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Σάμο, στην Ικαρία και στα Δωδεκάνησα. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε την θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, πάμε να σας δώσουμε τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Στα social media, στο Twitter δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR, στο Facebook η σελίδα δημοσκοπήσεις Attica TV, το email της εκπομπής δημοσκοπήσεις παπάκι attica.tv.gr, το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας 211 18 24 12 και βέβαια μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του σταθμού μας www.attica.tv.gr. Με γοργούς ρυθμούς θα προχωρήσει η διαδικασία της κατεδάφισης των αυθαιρέτων κτισμάτων σε δάση και γυαλούς, όπως προέκυψε από τη χθεσινή κοινή συνέντευξη τύπου τριών υπουργών της κυβέρνησης για το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση μετά την τραγωδία στην Ανατολική Αττική. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς η διαδικασία της κατεδάφισης των αυθαιρέτων κτισμάτων σε δάση και αιγιαλούς, όπως προέκυψε από τη χθεσινή κοινή συνέντευξη τύπου τριών υπουργών της κυβέρνησης για το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί αυτή μετά την τραγωδία στην Ανατολική Αττική. Ουσιαστικά δημιουργεί ένα πλαίσιο μεταβατικό, το υπογραμμίζω αυτό, επιτάχυνσης των παρεμβάσεων και των δυνατότητα κατεδάφισης σε περιοχές απόλυτα προσδιορισμένες. Αναφέρομαι σε περιοχές οι οποίες είναι αναδασωτές πρώτον, δεύτερον πυρόπληκτες, τρίτον ρέματα για τα οποία είναι χαρτογραφημένα και ως ρέματα και ως αντιπλημμυρική προστασία. Άρα για πωλήσει και για ετοιμόρροπα κτίρια, όπως προβλέπει το νόμος από το 1929. Άρα για 4 συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες περιοχών, απόλυτα προσδιορισμένες. Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σοκράτης Φάμελος μίλησε για κατεδάφιση εκατοντάδων παράνομων κτισμάτων σε χρονικό ορίζοντα περίπου 2 μηνών. Επιπλέον των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που προχωράμε έτσι κι αλλιώς για να προλάβουμε τον κίνδυνο και να προλάβουμε, με η πρόληψη είναι το καλύτερο που κάνουμε για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον, επιλέξαμε να επιταχύνουμε δύο διαδικασίες. Η μία είναι για τις τελεσίδικες αποφάσεις κατεδαφίσεων, οι οποίες καταρχήν καταγράφηκαν στην Αττική και ανέρχονται σε 3.170-180. Να επιταχύνουμε τη διαδικασία αυτή δίνοντας επιπλέον χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, διευκολύνοντας τη διαδικασία των συμβάσεων για να γίνονται πιο γρήγορα οι συμβάσεις αυτές, με μεγαλύτερο όριο και με περισσότερο, αν θέλετε, ποσοστό υπερκάλυψη του προπολογισμού μέχρι και 50% πάνω το ποσοστό της σύμβασης, μόνο για περιπτώσεις κατεδαφίσεων όμως. Και το δεύτερο εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε και δημιουργήσαμε είναι, πέρα από τις τελεσίδικες αποφάσεις κατεδαφίσεων, να υπάρχει παράλληλη διαδικασία με αρμοδιότητα στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Εσωτερικών. Νομίζω ότι μέσα σε ένα δίμηνο θα υπάρχει μία ταχύ πρόοδο του έργου αυτού. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε ένα κατάλογο 3.200 περίπου στην Αττική και υποθέτω ότι αντίστοιχο ποσό θα είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η πρώτη μπουλντόζα μετά την τραγωδία στο Μάτι βγήκε στην Κασάνδρα Χαλκιδική σήμερα το πρωί σε μια κατεδάφιση περίφραξης σπιτιών στον επαρχιακό δρόμο Πολύχρονου Χανιώτης. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα εδώ και χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσουν ένα δρόμο προς τη θάλασσα προκειμένου να μπορέσουν να σωθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως μια πυρκαγιά, αφού για ένα χιλιόμετρο περίπου δεν υπάρχει δίωδο στον Αιγιαλό. Ωστόσο, συναντούν διαρκώς εμπόδια με τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που φράζουν τη δίωδο προς τη θάλασσα να μην συνεργάζονται και τις νομικές διαδικασίες
διαδικασίες να μπλοκάρουν την προσπάθεια για κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών. Στη μεγάλη φωτιά του 2006, μάλιστα, πολλοί κάτοικοι και παραθεριστές γλίτωσαν την τελευταία στιγμή από ιδιωτική δίωδο που υπήρχε σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο όμως έχει πουληθεί και η δίωδος είναι κλειστή αυτή τη στιγμή. Έχει από εδώ προς το Πολύχρονο έχει ένα μεγάλο σημείο που δεν έχει. Μετά από εκεί και πέρα πάλι υπάρχουν δρομάκια. Εκεί που είμαι εγώ υπάρχουν. Δεν μπορεί να θεωρείς ασφαλής, γιατί την άλλη φορά που πήρε φωτιά το βουνό, θα μπορούσαν αυτά όλα να είναι καμένα. Πρέπει όλους αυτούς να τους ψάχνουμε για να μην κλείνουν διόδο. Μετά πάμε σε άλλα θέματα, εξουσιακά, δήμων κτλ. Αφαιρεσίες σας θα ψάξουν οι ηθήνοντες, οι κυβερνώντες. Στην αντεπίθεση πάντως πέρασε η αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορώντας για υποκρισία την κυβέρνηση στο ζήτημα της κατεδάφησης των αυθαιρέτων. Παρουσίασε μάλιστα και έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης και ο νυν υπουργός εμπορικής ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουπλής είχαν ζητήσει την αναβολή κατεδαφήσεων. 1639 ακίνητα. Τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουν αμετάκλητες αποφάσεις κατεδάφισης αμετάκλητες. Η κυβέρνηση τι έκανε, δεν εκτέλεσε τις αποφάσεις. Και μια και είμαστε εδώ όλοι μαζί. Από ό,τι φαίνεται όμως ούτε ο κύριος Κουρουπλής. Έγγραφο του κυρίου Κουρουπλή. Το δίνουμε τώρα στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Ζητάει με έγγραφό του ο υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης με την υπογραφή του να αναβληθεί. Κατεδάφιση, να αναβληθεί κατεδάφιση όταν ήταν υπουργός. Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Να αναβληθεί κατεδάφιση αυθαιρέτων στην κοινότητα της Αρτέμιας. Ο κύριος Βούτσης είναι επίσης εδώ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από το γραφείο του Υπουργού. Ημερομηνία. Έτοιμα 18 Δευτέρου του 2015 να αναβληθεί προσωρινά η προγραμματισμένη από την υπηρεσία σας κατεδάφιση. Υπουργού. Και υπάρχει και συγκεκριμένη εδώ επίσης ανάλογο αίτημα από την πλευρά του κυρίου Βούτση. Ο οποίος κύριος Βούτσης ζητάει να αναβληθεί η κατεδάφιση στην περιοχή Περιβολάκια της Ραφίνας. Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Φώτης Κουβέλης ισχυρίστηκε ότι επιχειρησιακά δεν έχουν γίνει λάθη τις κρίσιμες ώρες της φωνικής πυρκαγιάς, ωστόσο πρέπει να αναζητηθούν τυχόν παραλήψεις. Στρατηγικού χαρακτήρα λάθη για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, η οποία υπήρξε και οδήγησε στο θάνατο πολλούς συμπολίτες μας, δεν έγιναν. Ότι μπορεί να έχουν υπάρξει λάθη σε επιμέρους συνεννοήσεις ή διαδικασίες, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Άδειασε μια ολόκληρη περιοχή στο Μάτι με 25.000 κατοίκους. Το ερώτημα, θα μπορούσε να αδειάσει πλήρως χωρίς να υπάρχουν και αυτοί οι νεκροί συμπολίτες μας αυτό το δράμα το οποίο κατεγράφει? Ενδεχομένως, εάν έλειπαν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν, αν θέλετε, το μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή, θα μπορούσε να είχε γλιτώσει και αυτός ο κόσμος. Ο κύριος Κουβέλης ζήτησε συγγνώμη από μεριάς του, ωστόσο τόνισε πως σε ό,τι αφορά το δικό του Υπουργείο έγιναν όλες οι απαραίτητες κινήσεις. Ό,τι με αφορά να ζητήσω και ζητώ συγγνώμη, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και δεν κάνω επιμερισμό καθηκόντων αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι ένοπλες δυνάμεις έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν. Με ένα κέντρο επιχειρήσεων να δουλεύει σε 48-ωρη βάση, με υλικά μέσα, με τα πλοία, με τα κατασβεστικά, με τα ελικόπτερα, με τους στρατιωτικούς μας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα είναι στις επάλξεις για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων. Το κομβικό σημείο των ευθυνών που αναλογούν στη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για την τακτοποίηση και νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών φαίνεται πως θα απασχολεί την επικαιρότητα για αρκετό καιρό ακόμα. Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε ένα οδηπορικό στην καμένη γη της Ανατολικής Αττικής, στο Νέο Βουτζά. Η κάμερα του Attica TV βρέθηκε εκεί. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Νέος Βουτζάς, 9 μέρες μετά τον πύρινο όλεθρο που άφησε πίσω του διαλυμένες οικογένειες και σπίτια που μοιάζουν με καμένα τσιγαρόχαρτα. Το τοπίο θλιβερό, εκεί που ήκμαζε η φύση, τώρα είναι ένα απέραντο νεκροταφείο. Υπάρχουν σημεία όπου το έδαφος ακόμα καπνίζει ανάμεσα στα νεκρά δέντρα. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σχεδόν 13.000 στρέμματα γης στυλίχθηκαν στις φλόγες το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας. Εδώ στο Νέο Βουτζά, το χώμα ακόμα καίει και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική από τη μυρωδιά του καμένου. Ο μόνος θόρυβος που διαταράσσει την άκρα ησυχία του οικισμού είναι εκείνος των μηχανημάτων έργων του στρατού που προσπαθούν να επαναφέρουν την τάξη στην περιοχή. Ελάχιστοι είναι οι κάτοικοι που κυκλοφορούν στους δρόμους του Νέου Βουτζά.
μαζεύουν όπως όπως ό,τι απέμεινε από την βιβλική φωτιά. Λίγα ρούχα, κάποια κουζινικά. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που έμεναν μόνιμα στον οικισμό. Μας λένε πως έχουν κουραστεί να μιλούν στις κάμερες, τίποτα δεν θα φέρει πίσω τη ζωή που είχαν, τα κατεστραμμένα σπίτια τους και τους γείτονες που χάθηκαν. Δίπλα στις αυλές, τα καμένα αυτοκίνητά τους. Απορριμμένοι, αναρωτιούνται πώς γίνεται να έλειωσαν εξαρτήματα, των οποίων η θερμοκρασία τήξης ξεπερνά τους 600 βαθμούς Κελσίου. Εκείνο το μοιραίο απόγευμα, ο αέρας άλλαξε. Συνήθως είναι βορειοανατολικός, όπως συμβαίνει στα Κυκλαδονήσια. Τη Δευτέρα όμως γύρισε σε δυτικό, ευνηδιάζοντας τους κατοίκους που μέσα σε ελάχιστα λεπτά έπρεπε να εγκαταλείψουν το νέο Βουτζά. Τι και αν συνεργεία της ΔΕΗ τοποθετούν το νέο δίκτυο ηλεκτροδότησης στην περιοχή, οι ιδιοκτήτες που έχουν υποστεί ζημιές πρέπει να κάνουν ξανά αίτηση σύνδεσης με τη ΔΕΗ και να περιμένουν. Υπάρχουν και οι τυχεροί, εκείνοι που γλίτωσαν από τον εφιάλτη και με ένα πρόχειρο σημείωμα ενημερώνουν πως είναι όλοι καλά. Ακριβώς δίπλα τους, πεύκα που παραδόθηκαν στις φλόγες. Εκείνο το απόγευμα η μοίρα έπαιξε περίεργο παιχνίδι. Από την καταστροφή γλίτωσε και το 14ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης, όπως και η Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το 2005 ήταν οι καμπάνες του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου που προειδοποίησαν τους κατοίκους για την πύρινη λέλαπα που κατευθυνόταν στον οικισμό. Την περασμένη Δευτέρα όμως τίποτε δεν τους προετοίμασε για αυτό που ακολουθούσε. Η μάχη με τη φωτιά χάθηκε και όσοι έζησαν από τύχη περιμένουν τώρα να αποδοθούν ευθύνες. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, δράσεις για την πυροπροστασία σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε διάνοιξη στις αντιπυρικές ζώνες στον Δήμο Ωραιοκάστρο, ενώ στον Δήμο Θερμαϊκού εγκαινιάστηκε το νέο πυροφυλάκιο. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Η τραγωδία στην Ανατολική Αττική έχει αφυπνίσει το σύνολο της πολιτικής προστασίας σε περιφέρειες και δήμους σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη, κάτοικοι του Δήμου Ωραιοκάστρου ζητούν την επαγρύπνηση της Δημοτικής Αρχής σε ένα δάσος 24.000 στρεμάτων, όπου ανά πάσα στιγμή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Συνεργεία του Δήμου με τη Συμβολή Εθελοντών έκαναν διάνοιξη στις απαραίτητες ζώνες πυροπροστασίας, εργασίες που έχουν ξεκινήσει από το Μάιο, αλλά πλέον μετά τις φωνικές πυρκαγιές έχουν λάβει το χαρακτηρισμό του κατεπήγοντος και οι εργασίες θα γίνονται με γοργούς ρυθμούς σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν είναι το θέμα του τραγικού γεγονότος το οποίο συνέβη στην Αττική. Εμείς κάθε χρόνο επιλαμβανόμαστε αυτών των καταστάσεων και θέλουμε να έχουμε το δάσος μας, αυτό το ακέραιο δάσος, το πνεύμα ζωής για την περιοχή μας. Γίνεται ένας προγραμματισμός και βρισκόμαστε στα σχέδια ακόμη και για αγορά ντρόουν, τα οποία θα μπορούν να τα αξιοποιήσουμε άμεσα. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, μάλιστα, αναφέρθηκε και σε πρόσφατη άσκηση που πραγματοποίησε ο Δήμος σε συνεργασία με την πυροσβεστική και ομάδα εθελοντών για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, μια άσκηση που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Είχαμε το μεγαλύτερο crash test που θα μπορούσαμε να είχαμε εν μέσω καλοκαιριού, όταν ξέσπασε φωτιά. Μέσα σε 3 λεπτά από το ξέσπασμα της φωτιάς ενημερώθηκα. Ενημέρωσα άμεσα την πυροσβεστική. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής ήρθε στο χώρο. Εγώ πήγα στο χώρο με τους εθελοντές της ΟΜΑΚ και κατορθώσαμε μέσα σε 10 λεπτά να σβήσουμε τη φωτιά, η οποία, εάν δεν τη σβήναμε μέσα στα 10 λεπτά, θεωρώ ότι θα ήταν ανεξέλεκτη και θα είχε τραγικές διαστάσεις. Εν τω μεταξύ, ένα νέο πυροφυλάκιο στην περιοχή Ραντάρ στην Άνω Περαία εγκαινίασε η διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού. Πυροσβεστικοί και εθελοντές ενώνουν τις δυνάμεις τους, λειτουργώντας προληπτικά, εντοπίζοντας την πυρκαγιά στην αρχή της, έτσι ώστε να μπορούν να κινητοποιηθούν έγκαιρα τα επίγεια και εναέρια μέσα. Εδώ και ένα μήνα έχουμε πραγματοποιήσει αυτή τη σκέψη και την υλοποιήσαμε σήμερα να δημιουργήσουμε ένα παρατηρητήριο πυροφυλάκιο πολιτικής προστασίας για πρόληψη πυρκαγιάς ή οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού. Εάν προλάβεις την πυρκαγιά, μπορείς να σώσεις το 99% της καταστροφής η οποία θα επέλθει. Και αυτό το οποίο πραγματοποιούμε σήμερα είναι αυτό ακριβώς. Να προλάβουμε την πυρκαγιά, να προλάβουμε να ενημερώσουμε και τις δημοτικές αρχές, αλλά κυρίως τις κρατικές αρχές, πυροσβεστική, αστυνομία, έτσι ώστε να έγκαιρα να βρεθούν στον τόπο της καταστροφής. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης ανακοίνωσε πως ο Δήμος θα παραχωρήσει το κτίριο του πρώην αστυνομικού τμήματος της επανομής στην πυροσβεστική, ώστε η περιοχή να αποκτήσει πυροσβεστικό σταθμό. Στόχος είναι να ενισχυθούν όλες οι δράσεις πρόληψης. Αποφασίσαμε ώστε τις επόμενες μέρες το Δημοτικό Συμβούλιο να κληθεί να ψηφίσει την παραχώρηση ενός ακινήτου στον πυροσβεστικό σταθμό, στην πυροσβεστική, για να δημιουργηθεί πρώτα πυροσβεστικός σταθμός και μετά να γίνει ένας μεγάλος πυροσβεστικός σταθμός στην αρχή
λένε ότι θα το ξεκινήσουν ως κλιμάκιο. Είναι μια πράξη πρόληψης για την περιοχή μας και της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο του Δήμου Θερμαϊκού, και συνεργαζόμενοι με όλες τις εθελοντικές ομάδες που υπάρχουν στην περιοχή μας, όπου τους έχουμε παραχωρήσει ακίνητα για να εγκατασταθούν, να δημιουργήσουμε ένα σώμα πρόληψης, ένα σώμα το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να μην χαθούν ζωές. Η κινητοποίηση συνεχίζεται στους Δήμους όλης της χώρας για να ληφθούν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα, έτσι ώστε να μπορούν στα μέτρα του δυνατού να αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές εν τη γενέση τους, αφού αν εξαπλωθούν είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση του. Μαζί μας στο στούντιο σήμερα βρίσκεται η κυρία Ζέτη Κασιμάτη, Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τουρισμού και Εθελοντισμού του Δήμου Κηφισιάς. Καλώς ήρθατε, κυρία Κασιμάτη. Καλησπέρα, κυρία Χονδρογιάννη. 10 μέρες, κυρία Κασιμάτη, έχουν περάσει από την εθνική τραγωδία και ακόμα μένουν αναπάντητα το γιατί και το πώς. Ένα σχόλιο θα θέλαμε. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εγώ προσωπικά, σαν ένας απλός άνθρωπος, θέλω να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια σε όλες αυτές τις οικογένειες που υπέστησαν αυτό τον τραγικό θάνατο, βασανιστικό θάνατο θα έλεγα. Δεν έχει κανένας μας καμία όρεξη για κουβέντα πολύ και συζήτηση, γιατί ακόμα είναι αυτό το μαύρο πέπλο απλωμένο πάνω από τους πάντες. Mm-hmm, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας, ένας-ένας χωριστά, το κράτος, γιατί το κράτος το αποτελούμε εμείς, τις ευθύνες μας, το τι έχουμε κάνει σωστά και τι λάθος. Και εύχομαι αυτή η πολιοδομική αναρχία που υπάρχει στη χώρα μας κάποια στιγμή να σταματήσει. Τι πήγε λάθος, κυρία Κασιμάτη? Έχουμε αρκετές μαρτυρίες, πολλά ακούγονται. Τι πήγε λάθος? Υπήρχε έλλειψη σχεδιασμού? Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Είμαι αναρμόδια. Είμαι ένας απλός αντιδήμαρχος, όμως πιστεύω ότι δεν είναι ακόμα η στιγμή για να αποδοθούν ευθύνες, να δούμε τι πήγε λάθος, τι δεν πήγε. Είναι πολύ σκληρή ακόμα η κατάσταση. Καταμετρώνται νεκροί, καταμετρώνται ζημιές. Οπότε, μόλις καταλαγιάσει αυτό το πράγμα, θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν ευθύνες και θα πρέπει πια όλοι μαζί, από αυτές τις τάχτες που έχουμε πια, να οικοδομήσουμε μία νέα Ελλάδα. Το ευχόμαστε όλοι. Πάντως η ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς, μα όλα που, από όσα ακούμε κιόλας, υπόθηκε ότι συντέλεσε στην ελαχιστοποίηση του χρόνου αντίδρασης και γι' αυτό οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε κι εμείς, σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποια στιγμή είχαμε ενημέρωση, γιατί βρισκόμουν κι εγώ ως εθελοντής στην πολιτική προστασία του Δήμου μας, mm-hmm. που ήταν σε επιφυλακή και έκλεινε κάποια πάρκα, το Άλσο Συγκρού. Μην ξεχνάμε ότι και λοιπόν αυτή στελεχώνεται mm-hmm. από εθελοντές. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πολύ και σε τέτοιες περιπτώσεις. Πολύ σημαντικό. Και η φωτιά, είχαμε πληροφορίες ότι θα ερχόταν προς το Διόνυσο. Άρα λοιπόν ήμασταν κλιμάκια έτοιμα να αντιμετωπίσουμε κάποια τέτοια ορμή της φωτιάς. Mm-hmm. Πήγε από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν η Μαραθώνος, που όλος ο κόσμος λέει είναι αντιπυρική ζώνη, πώς μπορεί να είναι ένας δρόμος αντιπυρική ζώνη όταν υπάρχουν αυτοκίνητα, mm-hmm. Βενζινάδικα, υλικά. Δεν είναι αντιπυρικές ζώνες αυτές. Mm-hmm. Θα πρέπει να σκεφτούμε πολλά πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε από την αρχή. Πολλά. Πάντως, καταρχάς, συνείδηση. Mm-hmm. Συνείδηση. Πάντως, κυρία Κασιμάτη, αυτό που βλέπουμε ότι είναι η προσπάθεια διαφυγής από τον κόσμο ήταν άτακτη. Ο κόσμος εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκε. Ναι. Και δεν υπήρχε κάποιος σχεδιασμός για το πώς θα εκενώσουν τα σπίτια τους, γενικά πώς θα εκενώσουν την περιοχή. Υπήρχε έτσι μια άτακτη διαφυγή. Δυστυχώς, στο κράτος είναι πολύ μπλεγμένες οι αρμοδιότητες. Μπλέκονται ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία. Χωρίς πολλές φορές να ξέρει ο καθένας μέχρι πού είναι τα όρια του και πού αρχίζει η εμπλοκή του άλλου φορέα. Mm-hmm. Εκεί λίγο υπάρχει αδυναμία. Όλα αυτά θα πρέπει να ξανατεθούν στο χαρτί
και συντονισμένα πλέον να ξέρει ο καθένας μέχρι πού είναι οι αρμοδιότητές του και τι πρέπει να κάνει. Κύριε Κασιμάτη, θεωρείτε ότι κινητοποιήθηκαν έγκαιρα οι υπεύθυνοι φορείς? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, κύριε Χονδρογιάννη. Mm-hmm. Εμείς ήμασταν στο δικό μας Δήμο και λαμβάναμε πληροφορίες για το μέγεθος της φωτιάς και αμέσως στάλει και υδροφόρα και προσωπικό προκειμένου να βοηθήσει. Άρα δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Είναι θέμα δικαιοσύνης, αρμόδιοι είναι κάποιοι άλλοι. Πιστεύω ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τη δική σας κρίση, πιστεύετε ότι θα μπορούσε ή όχι να αποφευχθεί η εθνική αυτή τραγωδία, η καταστροφή αυτή? Όπως σας είπα και πριν, αυτό το πολυοδομικό χάος που είμαστε συνυπεύθυνοι, ένας-ένας χωριστά. Δηλαδή, όταν χτίζω εγώ μέσα στο δάσος ή όταν κλείνω τον υγειαλό ή όταν δεν με ελέγχει κανείς τι κάνω ή αν έχω ένα αυθαίρετο, πληρώνω ένα ποσό και το νομιμοποιώ, αυτά θα πρέπει να εκλείψουν κάποια στιγμή και να μπούμε σε μία τάξη, όλοι μας. Πάντως, ο Δήμος Κηφισιάς και ο Δήμαρχος ο κύριος Θωμάκος ανταποκρίθηκε έτσι άμεσα, θα λέγαμε, στους πυρόπληκτους και θα θέλαμε να μας περιγράψετε και τον τρόπο που ενισχύσατε και βοηθήσατε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, ο Γιώργος ο Θωμάκος, ήταν από το πρώτο λεπτό έξω στους δρόμους και παρήχε τις υπηρεσίες του μαζί με τον κόσμο που ήταν καθήλυνα αρμόδιος εκείνη τη στιγμή. Αυτό που κάναμε εμείς, πρώτα ο Δήμαρχος μετά το γραφείο του και ύστερα και εγώ σαν Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού και Δημοσίων Σχέσεων, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τα πολύ επιβαρημένα γραφεία των Δημάρχων των πληγέντων περιοχών. Mm-hmm. Μας ενημέρωναν ότι ήδη η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη και δεν μπορούσαν πια να διαχειριστούν ούτε τα πράγματα τον όγκο, που τους έτσι, πηγαίνανε. Γιατί η ανταπόκριση ήταν τεράστια του κόσμου. Ήταν τεράστια και άμεση. Έτσι. Και πιστεύω όταν καταλαγιάσει όλο αυτό το πράγμα να μην το ξεχάσουμε και να ρωτάμε συνέχεια τι ανάγκες έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Γιατί και η Κινέτα είχε πολύ μεγάλη ανάγκη από προσφορά. Όταν λοιπόν εμείς επικοινωνήσαμε με τα δύο πρώτα δημαρχεία, Ραφίνας, Μαραθώνα, μας είπανε να μην στείλουμε πράγματα, να κάνουμε ένα stop, γιατί δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Εγώ μίλησα μαζί τους ακόμα και για αποστολή εθελοντών, να καθαρίσουμε, να βοηθήσουμε σε κάτι που θα μας είχαν ανάγκη. Μας είπαν ότι ακόμα και αυτό εκείνη τη στιγμή τους δημιουργούσε πρόβλημα. Δεν είχαν ταυτοποιήσει νεκρούς, δεν είχαν βρει αντικείμενα που ίσως ήταν σημαντικά για να αποδοθούν αργότερα ευθύνες. Άρα το να ανακατεύονται και πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στα πόδια τους, ίσως εκείνη τη στιγμή δεν ωφελούσε. Γι' αυτό μας είπαν ότι μόλις ξεχαστεί λίγο το θέμα, θα επικοινωνήσουν πάλι μαζί μας να μας πούν ακριβώς τι χρειάζονται. Ένα φορτηγό του Δήμου έφυγε με συγκεκριμένα πράγματα, φάρμακα που μας είχαν ζητήσει. Φάρμακα που υπήρχε περισσότερη ανάγκη. Ναι, ήταν εισπνεώμενα, κολύρια για τα μάτια, μάσκες άνθρακα. Αυτά μας ζήτησαν σαν είδη πρώτης ανάγκης και τα πήγαμε στο Δήμο Μεγαρέων για να δοθούν στην Κινέτα, που και εκεί μπορεί, δόξα τω Θεώ, να μην υπήρχαν νεκροί και τραυματίες, αλλά υπήρχε τεράστια καταστροφή και του περιβάλλοντος και βέβαια έκανε αρκετά σπίτια. Σπιτιών τους, ακριβώς. Ακόμα γίνεται καταγραφή, δεν ξέρουμε δηλαδή και τον ακριβή αριθμό. Και η επόμενη κίνηση που θα κάνουμε είναι από το Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβριο, ο Δήμος έχει πάντα αυτή την γιορτή πολιτισμού που θα έλεγα εγώ, τα Μενάνδρια, είναι ένας θεσμός που γίνεται κάθε χρόνο. Όποια εκδήλωση από αυτές έχει ένα μικρό αντίτιμο, ένα εισιτήριο για τον κόσμο, αυτά τα έσοδα, είπε ο Δήμαρχός μας, ότι θα δοθούν στους πυρόπληκτους. Και είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή που λάβατε και πολύ βοηθητική για τα άτομα και αυτά. Και ο κόσμος αισθάνεται ότι κάνει και κάτι παραπάνω. Όμως, κυρία Κασιμάτη, εντάξει, δεν είναι η ώρα, αλλά ήρθε η στιγμή που θα πρέπει κάποια... Ήρθε η ώρα, εν πάση περιπτώσει, για να αποδοθούν αυτές οι ευθύνες. Ίσως, εντάξει, ακόμα θρυνούμε θύματα, αλλά τι έγινε λάθος και φτάσαμε σε αυτό το σημείο?
Σας είπα και πριν ότι οι αρμοδιότητες είναι πολύ μπλεγμένες στην τοπική αυτοδιοίκηση, εμπλέκονται πολλοί φορείς, θα πρέπει αυτά να ξεκαθαριστούν, ο κάθε Δήμος να εκπονήσει ένα σχέδιο, δεν ξέρω αν θα είναι εκένωση, γιατί και αυτό θα πρέπει ο Δήμος να πάρει εντολή από κάποιον άλλο φορέα που θα είναι πιο σχετικός. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να εκενώσει μία πόλη έτσι ξαφνικά, γιατί εδώ διχάζονται και οι γνώμες και λένε οι ειδικοί ότι άνθρωποι που έμειναν μέσα στα σπίτια τους σώθηκαν. Άρα λοιπόν θέλει μία συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα όργανα, προκειμένου να καταγραφούν και να ξέρει ο καθένας και ο πολίτης τι πρέπει να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση. Βέβαια, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική προστασία έχουν κάνει πολλές ημερίδες και στο Δήμο μας και πώς να προστατευτούμε από το σεισμό και πώς να προστατευτούμε από τις πλημμύρες και τι θα πρέπει να κάνουμε. Άρα ημερίδες ως προς την ευαισθητοποίηση. Ως προς την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν έρχεται σε τέτοιες ημερίδες. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Γιατί όταν γίνει ένα τέτοιο μεγάλο κακό, όλοι αμέσως φοβούνται, ευαισθητοποιούνται και θέλουμε εντός εισαγωγικών να γίνουμε σωστοί άνθρωποι και να δούμε και πώς θα προστατευθούμε. Αλλά όταν ξεχαστεί αυτό, λιγάκι το αφήνουμε στην άκρη και μπαίνουμε στην καθημερινότητά μας. Έχουμε πάρει πολλά πια μαθήματα και θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε. Και μία από αυτές τις μεγάλες αλλαγές είναι και η ενασχόλησή μας με τον εθελοντισμό. Θα ήθελα να σταθούμε στο κομμάτι του εθελοντισμού. Γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Κηφισιάς, μάλλον ο εθελοντισμός αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι στο Δήμο Κηφισιάς και θα θέλαμε να μας το αναπτύξετε. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είχε την πρωτοβουλία ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Οθωμάκος, να με καλέσει και να μου πει λίγο να στήσουμε πιο επαγγελματικά, εντός εισαγωγικών, τον εθελοντισμό. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε κάποια φόρμα που συμπληρώνουν οι συμπολίτες μας, που μπορεί να μην είναι μόνο από το Δήμο μας, μπορεί να είναι και από άλλους Δήμους, και θέλουν να βοηθήσουν σε διάφορους τομείς. Συμπληρώνουν πόσες ώρες μπορούν να διαθέσουν την εβδομάδα, την ημέρα, πού έχουν εκπαιδευτεί, σε τι θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στην πολιτική προστασία, στην αναδάσωση, στη δεντροφύτευση, στο πότισμα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στα αδέσποτα που και εκεί έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Μέχρι στιγμής είμαστε 150 άτομα. Είχαμε μαζευτεί κάποια στιγμή στο Δημαρχείο και χωριστήκαμε σε ομάδες και ο καθήλυνα αρμόδιος πήρε την ομάδα του προκειμένου να, να τους δώσει αρμοδιότητες. Και μην ξεχνάμε ότι ο λαός μας ήταν αυτός που παρήγαγε πολιτισμό και δημοκρατία. Η βασική αρχή λοιπόν της δημοκρατίας τι είναι? Είναι η ενασχόλησή μας με τα κοινά. Απλώς παρατηρώ ότι είμαστε λίγο διστακτικοί να συνεργαστούμε με ένα κρατικό φορέα. Πολλές φορές θεωρούν ότι μπορεί ο κρατικός φορέας να τους εκμεταλλευτεί. Πρέπει λοιπόν να χτίσεις μία σχέση εμπιστοσύνης, δηλαδή οι διαπροσωπικές μας σχέσεις να είναι εξαιρετικές και να είναι και από τα δύο μέρη να υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και να έχει εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Και να υπάρχει μια καλή συνεργασία. Ναι, εμείς δεν είπαμε ότι ο εθελοντισμός υποκαθιστά την κάθε αρμόδια αρχή, αλλά σίγουρα συνεπικουρεί. Και αναδεικνύει και μια μορφή ενεργού συμμετοχής των πολιτών, έτσι, ακριβώς, στα κοινά. Αυτό που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Ένας θεσμός που έχει επαναφέρει ο Δήμαρχος, που είναι συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, είναι ο συμμετοχικός προϋπολογισμός και οι συνοικιακές συνελεύσεις. Αυτό τι είναι? Μαζευόμαστε σε διάφορες περιοχές του Δήμου, ανατακτά χρονικά διαστήματα, και ο πολίτης έρχεται σε απευθείας επικοινωνία με το Δήμαρχο και με τους υπολείπους που είναι αρμόδιοι για το κάθε θέμα, λέει τα προβλήματα της γειτονιάς του, συμμετέχει, προτείνει λύσεις. Επομένως γίνεται ένας διάλογος, αναπτύσσεται. Ένας διάλογος, βεβαίως.
και λέει τι θα ήθελε να έχει προτεραιότητα στη γειτονιά του. Ο Δήμος έχει καθορίσει ένα ποσό για την κάθε γειτονιά. Mm-hmm. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα δεν το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος όπως θα έπρεπε. Αυτό πόσο καιρό το πραγματοποιείτε στις οικιακές συνελεύσεις? Περίπου 2 χρόνια. 2 χρόνια. Ναι. Δεν το έχουν αγκαλιάσει όπως πρέπει. Σιγά-σιγά, γι' αυτό σας λέω, θέλει εκπαίδευση mm-hmm. ο λαός. Θέλουμε εκπαίδευση κοινωνικής συνείδησης. Και αυτό που βλέπω είναι ότι στα ξένα σχολεία, για να πάρουν το απολυτήριό τους, θα το γνωρίζετε, mm-hmm. Θα πρέπει να έχουν δουλέψει ως εθελοντές κάπου τα παιδιά. Δηλαδή, παίρνουν μία βεβαίωση mm-hmm. και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα απασχόλησης. Όχι, έχω πάει 2 Σαββατοκύριακα κάπου και μοίρασα στο συσίτιο φαγητό. Mm-hmm. Άρα, βλέπετε πόσο είναι σημαντικός... Είναι προαπαιτούμενο, δηλαδή. Είναι προαπαιτούμενο. Mm-hmm. Είναι παιδεία πια. Mm-hmm. Είναι η συνείδησή μας αυτή. Και τώρα μου δίνετε μια καλή πάσα, κυρία Κασιμάτη, στο να μας πείτε αν τελικά στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα το αίσθημα του εθελοντισμού συγκριτικά με άλλα κράτη ευρωπαϊκά. Δεν είναι έτσι όπως θα θέλαμε να είναι. Πιστεύω ότι με όλη αυτή την κρίση και την οικονομική, αλλά και όλα αυτά τα χαστούκια που τρώμε σαν κοινωνία αυτή τη στιγμή, mm-hmm. έτσι, γιατί εκεί είχαμε φίλους, συγγενείς, είναι κομμάτι από τον εαυτό μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το νιώθουμε ακόμα πιο επιτακτικά να ασχοληθούμε με τον εθελοντισμό, mm-hmm. με την προσφορά. Δεν υπάρχει πολύτιμότερο πράγμα. Έτσι μπορούμε να στηρίξουμε, να πιαστούμε χέρι-χέρι ο ένας με τον άλλον και να προχωρήσουμε. Κυρία Κασιμάτη, θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο θέμα της τουριστικής ανάπτυξης. Έχετε δώσει ιδιαίτερη έμφαση, είναι ένας από τους στόχους του Δήμου Κηφισιάς η προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης και θα ήθελα να μας μιλήσετε για τις δράσεις σας, τις πρωτοβουλίες που έχετε λάβει πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, προς αυτή την κατεύθυνση. Παρόλο που και πάλι η ψυχική μας κατάσταση δεν είναι η πρέπουσα, θα το συνδέσω και αυτό με τον εθελοντισμό. Mm-hmm. Γιατί κάποιες δράσεις που έχουμε κάνει που έχουν δώσει πολύ χαρά και γνώσεις στον κόσμο, ήταν επίσκεψη σε αρχοντικά της Κηφισιάς. Η Κηφισιά έχει μια ιστορία 3.000 ετών. Έχουν ζήσει πολύ μεγάλοι άνδρες, το Α κεφαλαίο, mm-hmm. Μεγάλες προσωπικότητες mm-hmm. δηλαδή, πρωθυπουργοί, καθηγητές και είχαν έρθει άνθρωποι από το εξωτερικό λόγω του ωραίου κλίματος και αυτής της φυσικής ομορφιάς που έχει και η Κηφισιά. Mm-hmm. Είχε τα νερά, τα δέντρα, ήταν ένας τόπος παραθερισμού. Εσείς έχετε πραγματοποιήσει 2 ξεναγήσεις μέχρι στιγμής. 2 ξεναγήσεις με τη βοήθεια εθελοντών. Είχαμε 60 εθελοντές στον κάθε περίπατό μας. Τη δράση την αγκάλιασαν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, όχι mm-hmm. μόνο κηφισιώτες. Mm-hmm. Πήραν γνώση γιατί οι εθελοντές μας ήταν αρχιτέκτονες, ήταν ιστορικοί, ήταν φοιτητές αρχιτεκτονικής. Ήταν άνθρωποι που δώσαν τις γνώσεις τους χωρίς να περιμένουν κάτι. Επομένως ήταν και ξεναγοί πάνω σε αυτούς τους περιπάτους που διοργανώσατε. Ναι. Εθελοντές όλοι, οι οποίοι προσέφεραν τις γνώσεις τους. Mm-hmm. Επισκεπτόμασταν κάθε φορά 5 σπίτια, τα οποία βεβαίως ανήκουν σε ιδιώτες mm-hmm. και τους ευχαριστούμε θερμά που τα συντηρούν και τα έχουν σε αυτή την πολύ καλή κατάσταση, γιατί δεν είναι όλα σε πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm. Είναι αβάσταχτα τα έξοδα ενός τέτοιου σπιτιού. Λογικό. Θα έπρεπε και το κράτος να βοηθήσει αυτούς τους ιδιοκτήτες προκειμένου να τα διατηρήσουν. Και το έχουν αγκαλιάσει, περιμένουν εν αγωνίως τον τρίτο περίπατο, την τρίτη βόλτα μας. Όπου έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε περίπου θα το τώρα ετοιμάσετε. Τώρα μας πρόλαβαν όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα. Δυστυχώς. Και δεν είμαι πρόχειρη να σας mm-hmm. πω πότε θα γίνει ο επόμενος περίπατος, πάντως παίρνουν συνεχώς και ρωτάνε. Mm-hmm. Κυρία Κασιμάτη, πόσα είναι τα ιστορικά διατηρητέα κτίρια στην Κηφισιά αυτή τη στιγμή? Είναι περίπου 180. Εμείς έχουμε επισκεφθεί τα 10. Πόσα είναι επισκέψιμα? Δεν μπορώ να σας πω, γιατί ανήκουν σε ιδιώτες και mm-hmm. εμείς χτυπάμε πόρτα-πόρτα το σπίτι κάθε ιδιοκτήτη που βλέπουμε ότι έχει ένα σπίτι διατηρηταίο.
Αυτή τη φορά ανοίξαμε και σπίτια τα οποία δεν κατοικούνται. Ήταν υποκατάρρευση, όμως κρύβαν μια τεράστια ιστορία. Και αυτό ακριβώς όπως αναφέρατε, γιατί έχουν ζήσει μεγάλες προσωπικότητες, ο Μελάς, Πινελόπη Δέλτα, Μπενάκης Πασμαζόγλου. Είναι τεράστιος ο αριθμός των ονομάτων που έχουν περάσει από εκεί. Και είναι άτομα τα οποία άφησαν μια παρακαταθήκη. Ναι. Είναι σημαντικό να την μάθουμε κιόλας. Γι' αυτό, ενώ είναι λίγο παράδοξο να λέμε τουριστική, ήπια τουριστική ανάπτυξη στην Κηφισιά, επειδή όλοι έχουμε συνδέσει τον τουρισμό με τη θάλασσα, με το μπάνιο, τα νησιά, δεν είναι Ελλάδα μόνο αυτό το κομμάτι. Είναι και η ιστορία της, είναι και ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Η Κηφισιά έχει πολλά μουσεία, έχει πινακοθήκες, έχει να πας σε έναν ωραίο περίπατο, να ψωνίσεις. Πρέπει να ενισχύσουμε και την τοπική αγορά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε τέτοιες μέρες, δύσκολες, έτσι, που υπάρχει και υψηλή ανεργία, υπάρχουν γενικότερα δυσκολίες. Και προσπαθούμε και με tour operators να φέρουμε και ξένους στο προάστιο, που και αυτοί θα προσφέρουν σημαντικά, ερχόμενη μία βόλτα στην Κηφισιά. Πόσο εύκολο, κυρία Κασιμάτη, ήταν να υλοποιηθεί συγκεκριμένη πρωτοβουλία στο να ανοίξετε τα αρχοντικά, τα ιστορικά αυτά αρχοντικά της Κηφισιάς? Πολύ δύσκολο, πιστέψτε με, πολύ δύσκολο. Και εκεί πρέπει να υπάρχει μία εμπιστοσύνη μεταξύ του ιδιοκτήτη και του Δήμου. Αφού λοιπόν τους βεβαιώσεις ότι θα υπάρχει φύλαξη, ότι καταγράφονται οι επισκέπτες, γιατί εμείς πάντα έχουμε μία λίστα που καταγράφεται ο κάθε επισκέπτης και έχουμε τα προσωπικά του δεδομένα εμείς φυλαγμένα κάπου. Οπότε, σε περίπτωση που κάτι συμβεί, γνωρίζουμε... Άρα έχει μία μεγάλη διαδικασία. Έχει πολύ μεγάλη διαδικασία και σας λέω, επειδή δεν είναι οι Δήμοι στελεχωμένοι με αρκετό κόσμο που να μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες, έχουμε ανάγκη πολύ τους εθελοντές. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιούμε ακριβώς δράσεις. Ακριβώς αυτό. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πολύ και σε αυτό το εγχείρημά σας. Παντού. Μάλιστα. Πόσο εύκολο, κυρία Κασιμάτη, είναι η Κηφισιά να αντισταθεί στον χρόνο και να τα διατηρήσει αυτά τα ιστορικά στοιχεία τα οποία κρύβει αυτό το όμορφο προάστιο, η Κηφισιά? Ευτυχώς αυτά όλα έχουν κηρυχτεί διατηρητέα, οπότε δεν μπορεί κανείς να τα ακουμπήσει. Απλώς θα πρέπει και το κράτος να μεριμνήσει για όλα αυτά και να βοηθά αυτούς που τα έχουν κληρονομήσει. Βέβαια. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να τα κρατήσεις αυτά τα σπίτια. Είναι και πολύ παλιά και φαντάζομαι ότι και ο έμφυα που θα πληρώνουν θα είναι αντίστοιχος των τετραγωνικών και των κήπων που διαθέτουν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί πια εύκολα ένας άνθρωπος στη σημερινή εποχή να κατοικήσει μέσα εκεί και να το συντηρεί. Θα πρέπει ή να βρει κάποιον να νοικιαστεί σε μεγάλα γραφεία, σε μεγάλες εταιρείες, που και αυτές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα περνάνε πολύ δύσκολα. Ο κόσμος τι σας λέει από τις επισκέψεις? Είναι ενθουσιασμένος? Εσείς τι εισπράτετε? Είναι η μόνη δράση, κυρία Χονδρογιάννη, που δεν έχει αντιπολίτευση. Είναι όλοι πανευτυχείς, όλοι θέλουν να μάθουν και όλοι θέλουν να διδάξουν. Άρα λοιπόν είναι η μόνη δράση που δεν δέχεται κριτικής. Επίσης συμμετέχουν και τα αλογάκια, τα αμαξάκια της Κηφισιάς, που και αυτό είναι ένα στοιχείο που μας παραπέμπει σε παλιότερες εποχές. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια αμαξάκια παντού. Είναι στις Πέτσες και νομίζω μόνο σε εμάς. Δεν υπάρχει κάπου αλλού. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να το κρατήσουμε. Και φανταζόμαστε ότι και οι εθελοντές θα είναι έτσι ιδιαίτερα χαρούμενοι με την ενασχόλησή τους αυτή. Και μας είπατε ότι προηγουμένως ότι είναι και αρχιτέκτονες, είναι άνθρωποι έτσι, από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Βεβαίως, και θέλει και πολλές ώρες δουλειά αυτό το πράγμα, διότι και αυτοί πρέπει, συναντιόμαστε 3-4 Παρασκευοσαββατοκύριακα και κάνουμε τις εργασίες μας. Κάνετε ένα προσχέδιο δηλαδή. Βεβαίως, βάζει ο καθένας τις γνώσεις του, λέμε τι θα πούμε, τι θα αφαιρέσουμε, να είναι έπληπτο, να μπορεί να το καταλάβει από το παιδάκι, γιατί έρχονται οικογένειες ολόκληρες σε αυτές τις βόλτες. Οπότε θα πρέπει... Τι ηλικίες βλέπετε έτσι να έρχονται, να επισκεφθούν αυτά τα αρχοντικά? Από καροτσάκια που τα έχουν οι γονείς και ρωτάνε, πρέπει να το μετρήσουμε σαν ένα άτομο παραπάνω. Μέχρι ηλικιωμένους που έρχονται με
με το πι τους, με το μπαστούνάκι τους και θέλουν να ακολουθήσουν τη βόλτα, γιατί η βόλτα είναι με τα πόδια. Βέβαια. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό, το ότι έχετε και έτσι και όλες τις ηλικίες. Και υπάρχει έτσι ανταπόκριση. Δίνεις χαρά στον κόσμο. Αυτό τουλάχιστον εμάς μας γεμίζει... Ψυχαγωγούνται. Ναι, ναι, μας γεμίζει χαρά και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και να το κάνουμε πια θεσμό. Να το συνεχίσουν και οι επόμενοι. Βέβαια. Κυρία Κασιμάτη, πόσο χρονικό διάστημα σας πήρε η πρώτη συνάντηση μέχρι να την υλοποιήσετε? Πόσο καιρό δηλαδή δουλεύατε γι' αυτό? 6 μήνες από το πρωί μέχρι το βράδυ συνεχούς εργασίας. 6 μήνες. 6 μήνες, ναι. Αρκετό διάστημα. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Συνεχούς εργασίας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μάλιστα. Με άγχος, σαν να έχεις... η κάθε βόλτα έχει 500 άτομα. Όλοι αυτοί για να συντονιστούν και να είναι γκρουπάκια, ούτως ώστε να μην ενοχλούν και τον ιδιοκτήτη. Και να φροντίζουμε για την ασφάλειά τους, για το πώς θα περάσουν καλά. Πάντα υπάρχει ένα δρόμενο στο τέλος με κλασική μουσική, με χορούς που μας παραπέμπουν σε μια παλιότερη εποχή και αναβιώνουμε αυτές τις στιγμές. Μας μεταφέρουν έτσι σε άλλη εποχή. Ναι, ωραίο, ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Μάλιστα. Επομένως, ετοιμάστε και την τρίτη ξενάγηση. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε και το επόμενο διάστημα, κυρία Κασιμάτη. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μας μιλήσετε λίγο και για τα αρχοντικά αυτά. Ποια είναι αυτά που είναι διατηρηταία και μπορούν ο κόσμος να τα επισκεφθεί? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να επισκεφθεί δυστυχώς ο κόσμος μόνος του αυτά τα αρχοντικά, γιατί όπως σας είπα, ανήκουν σε ιδιώτες. Τις ξεναγήσεις, όσον αφορά τις ξεναγήσεις που έγιναν. Προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος για το πότε θα γίνει η επόμενη ξενάγηση και πώς μπορούν να συμμετάσχουν, θα ενημερώνονται από το επίσημο site του Δήμου μας, που πάντα βάζει ανακοινώσεις. Οπότε εκεί επεξηγούμε την επόμενη βόλτα, σε ποια σπίτια και πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι, κυρία Κασιμάτη, κλείνοντας. Να ευχηθώ να είναι το τελευταίο άσχημο γεγονός, αυτό που ζει η χώρα μας. Και να πάρει ο καθένας την ευθύνη του. Ο καθένας χωριστά, ξεχωριστά, γιατί όλοι μας αποτελούμε το κράτος. Κυρία Κασιμάτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ στο σημείο αυτό που ήσασταν κοντά μας. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Υπομονή και κουράγιο σε όλους. Ακριβώς αυτό. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο στούντιο του Attica TV. Πριν ξεκινήσω να σας παρουσιάσω τον επόμενο καλεσμένο για σήμερα, θα σας δώσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας. Στα social media, στο Twitter, δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR, στο Facebook, στην σελίδα δημοσκοπήσεις Attica TV, το email της εκπομπής δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας, το 211 18 24 12 και βέβαια μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.attikatv.gr, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε και τις εκπομπές μας. Σήμερα κοντά μας έχουμε τον κύριο Αναστάσιο Σακελαρή, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού, πολιτισμού και τουρισμού του Δήμου Λουτρακίου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Βέβαια, θα ήθελα μια πρώτη τοποθέτηση από εσάς σχετικά με την εθνική τραγωδία που βιώνει η χώρα μας από τις φωνικές πυρκαγιές. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Πραγματικά θα ήθελα μέσα την εκπομπή σας να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των εκλειπώντων και όσων αγνοούνται ακόμα δυστυχώς και τη συμπαράστασή μας όσους πληγήκανε γενικά από όλα αυτά τα τραγικά φαινόμενα, τα φυσικά αυτά φαινόμενα. Εσείς τι πιστεύετε ότι έφταξε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Λειτουργήσε σωστά ή όχι ο κρατικός μηχανισμός, κύριε Σακελαρίου? Σαν πολίτη σας ρωτώ απλά αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι πολυπαραγωγικό
το ζήτημα αυτό, γιατί όλοι μας έχουμε μερίδιο ευθύνης. Όλοι θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Mm-hmm. Και σαν άτομα χωριστά και σαν κρατικός μηχανισμός. Και υπάρχει ένα, πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα στη θεσμοθέτηση των οργάνων, το πώς ακριβώς λειτουργούν. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό, ένα ισχυρό πλαίσιο, στο οποίο κατανείμει τους ρόλους και πραγματικά τι θα πρέπει να κάνει ο καθένας και πώς θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Mm-hmm. Εκείνη το θέμα μας. Επομένως, υπήρχαν λάθη και παραλήψεις. Ναι, θεωρώ πάντως ότι το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί οι φυσικές καταστροφές πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Mm-hmm. Με την αλλαγή του. Την κλιματική αλλαγή που έχουμε, mm-hmm. θα έχουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό η προετοιμασία το προλαμβάνει, είναι καλύτερο το θεραπεύει. Ακριβώς, άρα να υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο, ένα σχέδιο. Σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο που mm-hmm. θα δίνει καλύτερες κατευθύνσεις. Το απόλυτο δεν μπορεί να το πετύχει, αλλά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σαφώς είναι εφικτό. Επομένως, αν υπήρχε κάποιος σχεδιασμός, ίσως να είχε αποφευθεί αυτή η τραγωδία. Βεβαίως. Βεβαίως θα μπορούσε. Μπορούσε έστω και ένα να είχαμε λιγότερο νεκρό, mm-hmm. είναι κέρδος. Mm-hmm. Που θα προέκυπτε από κάποια συγκεκριμένη κίνηση που θα οδηγούσε σε αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Κύριε Σακελαρίου, να αλλάξουμε κλίμα, καθώς εσείς έχετε και είμαστε ένα... Και στην περιοχή που, είμαστε και σε περιοχή πυρόπληκτη. Εμείς Μάλιστα. ουσιαστικά εκείνη την mm-hmm. επόμενη βραδιά, γιατί από την Κινέτα μεταφέρθηκε η πυρκαγιά στους Αγίους Θοδόρους. Βέβαια, για πείτε μας, τι κάνατε, πώς δράσατε, πώς ενεργήσατε εσείς. Πλησίασε η πυρκαγιά σε δύο οικισμούς στους Αγίους Θοδόρους, που είναι στην περιοχή του Δήμου Τρακίου Περαχώρας mm-hmm. Αγίων Θοδόρων. Άμεσα, σε συνεννόηση και με το συντονιστικό, με πυροσβεστική μια αστυνομία, δύο οικισμούς, το Λεοντάρι και το Κατσιβίρι, το εκενώσαμε προληπτικά. Mm-hmm. Υπήρχαν αντιδράσεις από τον κόσμο. Εμείς πήγαμε πόρτα-πόρτα πραγματικά για να μπορέσουμε να. Το πρώτο πράγμα που διασφαλίζει είναι οι ανθρώπινες ζωές. Όλα τα άλλα. Ο κόσμος αντιδρά. Είδαμε ναι. και στην Κινέτα ότι δύσκολα εγκατέλειπε την οικία του. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. είναι λογικό. Από εκεί πέρα, ο κόσμος θα αντιδράσει αν πιστεί ότι εσύ θα κάνεις το καλύτερο δυνατό για να mm-hmm. του διασφαλίσεις την περιουσία. Mm-hmm. Αλλά αν τον έχεις και αυτό μέσα, απλά έχεις ένα πρόβλημα παραπάνω. Mm-hmm, αυτό είναι το θέμα. Βέβαια. Εκενώθηκαν προληπτικά, δεν είχαμε θέματα να κινδυνεύσουν άνθρωποι. Από εκεί πέρα ήταν δύσβατες τις περιοχές, βοηθήσαν τα νεαέρια μέσα mm-hmm. και περιορίσαμε την φωτιά. Κάηκαν κάποια. Δεν υπήρχαν μεγάλες ζημιές. Κάηκανε δασικές εκτάσεις, αλλά περιορίστηκε εκεί που μπορούσε να περιοριστεί. Mm-hmm. Και δεν υπήρχαν άλλες καταστροφές, ας πούμε, χειρότερα, δεν ήρθαν τα χειρότερα. Αυτό, ναι, ναι, πολύ ναι. σημαντικό. Να αλλάξουμε όμως κλίμα, καθώς εσείς με τροποποίηση στο πρόγραμμα είχατε ξεκίνησε μάλλον εχθές το Φεστιβάλ του Λουτρακίου για το 2018. Θα ήθελα να μας πείτε τι περιλαμβάνει φέτος η διοργάνωση αυτή. Βεβαίως. Καταρχάς ήταν να ξεκινήσει στις 28 του μηνός, αλλά συμμεριζόμενοι το εθνικό πένθος και γενικά όλη την κατάσταση που mm-hmm. κρατούσε στην χώρα μας, δεν μπορούσαμε να το ξεκινήσουμε και γι' αυτό ορίσαμε σε συνεργασία και με τους καλλιτέχνες μια αναβολή, έτσι ώστε να ξεκινήσει από χθες 1η Αυγούστου. Αρχικά ήταν η συναυλία με τον Κωστή Μαραβέγια, η οποία ήταν να γίνει στις 28 Ιουλίου και τελικά μετατέθηκε στις 17 Αυγούστου. Και θέλω να περάσω και ένα μήνυμα, πραγματικά mm-hmm. να συγχαρούμε και τον καλλιτέχνη, ότι δήλωσε ότι στην συναυλία, η οποία και άλλες δύο που έχει προγραμματίσει, στις 17 Αυγούστου που θα γίνει στο Λουτράκι, τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν στους πυρόπληκτους της περιοχής. Ως ένδειξη αλληλεγγύης, λοιπόν, ως και ένδειξη, αυτό είναι σημαντικό. Ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης, mm-hmm. ναι, θα δοθούν τα έσοδα στους πυρόπληκτους. Mm-hmm. Στη συνέχεια, εμείς εχθές ξεκινήσαμε με το θέατρο Θείος Βάνια. Έχουμε άλλη μια θεατρική παράσταση, ζωτικός χώρος που γίνεται στο Λουτράκι. Αύριο έχουμε στους Αγίους Θεοδόρους, που είναι κοντά στους πυρόπληκτους, είχαμε σχεδιάσει ένα beach party, μια συναυλία με τη Μαρίζα Ρίζου. Υπήρχε πραγματικά σκέψη, υπήρχαν ενδιασμοί αν θα πρέπει να το κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι μένοντας άπραγοι, απαθείς, δεν βοηθάμε, απλά mm-hmm. Συντελούμε σε μια κατάσταση μουντή. Mm-hmm. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε είναι ότι εφόσον δεν έχει εισιτήριο αυτή η παράσταση, θα έχουμε ένα ταμείο, έτσι ώστε όποιος θέλει οικονομικά, γιατί σε είδη υπάρχει τεράστια προσφορά. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό το είδαμε προσφορά, και τις προηγούμενες μέρες. Ναι, οικονομικά, να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πυρόπληκτους της περιοχής. Άρα, όποιος θέλει και μπορεί να συνεισφέρει, λοιπόν. Βεβαίως. Όποιος θέλει, προαιρετικό mm-hmm. είναι και ό,τι mm-hmm. θέλει ο καθένας. Θεωρώ ότι γενικά ο κόσμος προσφέρει σε αυτά τα πράγματα mm-hmm. και θα ανταποκριθεί για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για αυτούς που είχαν πρόβλημα. Ναι. Βέβαια.
Η φετινή διοργάνωση, κύριε Σακελαρίου, πού εστιάζει, πού επικεντρώνεστε φέτος όσον αφορά το φεστιβάλ? Ναι. Να τονίσω ότι είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνεται το φεστιβάλ, οπότε γίνεται θεσμός. Φέτος έχουμε και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με υψηλής ποιότητας καλλιτέχνες και έχουμε την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου μας, που κάθε χρόνο παραδοσιακά συμπράττει με μεγάλους καλλιτέχνες. Φέτος είναι την Κυριακή, η ερχόμενη Κυριακή είναι με τον Δημήτρη Μπάση. Θα γίνει σε ένα εξαιρετικό χώρο, στο χώρο του Wyndham Hotel Poseidon Resort. Έχει ένα θεατράκι. Η ώρα έναρξης είναι 9:30. Όλες οι εκδηλώσεις, περίπου. 9 με 9:30 είναι η έναρξη των εκδηλώσεων. Εκεί θα γίνει με τον Δημήτρη Μπάση και την σύμπραξη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου μας, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Να σας θυμίσω ότι προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει αντίστοιχες συναυλίες με την Σοφία Αρβανιτάκη, με την άλκηση της Πρωτοψάλτη, μεγάλο με τον Κότσερα, τον Γιάννη Κότσερα, με την... Σπουδαίοι καλλιτέχνες. Μεγάλους καλλιτέχνες, ναι, ναι. Με την Μελίνα Ασλανίδου, το είχα ξεχάσει, ναι. Και έχουμε κάθε χρόνο προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το διανθίζουμε και να βάζουμε παραπάνω παραστατικές τέχνες, έτσι ώστε να πιάσουμε μεγαλύτερο φάσμα των... Από ηλικίες μιλάτε από τώρα. Από ηλικίες, ναι, από τους θεατές μας. Για πρώτη χρονιά φέτος κάνουμε και το πρώτο φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ κλασικής μουσικής, με τρεις Έλληνες καταξιωμένους στο εξωτερικό καλλιτέχνες και έναν διεθνή τσελίστα Γάλλο, ο οποίος θα έρθει αυτό πότε φεστιβάλ. Θα διεξαχθεί? Αυτό θα είναι στις 8 με 10 Αυγούστου και οι συναυλίες θα γίνουν πάλι στο χώρο του Ποσειδόν. Την επόμενη εβδομάδα, κοντά επόμενη λοιπόν. Μαζί επίσης είναι και ο Χρήστος Θηβαίος, ο οποίος θα γίνει και αυτός στους Αγίους στο Δώρο στο θέατρο Μπεσκάκι. Είναι ένας χώρος που δείχνεται για τέτοιες παραστάσεις πάρα πολύ καλές. Να σας πω επίσης ότι όλες αυτές τις συναυλίες τις πλαισιώνουν ντόπιοι καλλιτέχνες. Δηλαδή ξεκινάνε, έχουν την έναρξη της συναυλίας με ντόπιους καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι πολύ καλό επίπεδο. Και είναι και ο στόχος μας μέσα από το φεστιβάλ να αναδείξουμε και ότι την παραγωγή, την τοπική παραγωγή της μουσικής παιδείας που υπάρχει. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που μας λέτε. Πώς δημιουργήθηκε η ιδέα του φεστιβάλ μας? Αναφέρατε προηγουμένως ότι είναι 4 χρόνια, είναι η τέταρτη χρονιά, έτσι. Πλέον ένας θεσμός, όπως προαναφέρατε κι εσείς. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα? Η ιδέα ξεκίνησε ως εξής. Μόλις αναλάβαμε, αυτό που ζούσαμε ήταν αποσπασματικές εκδηλώσεις μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Βρίσκαμε ένα-δύο καλλιτέχνες, κάναμε δύο συναυλίες και εκεί ήταν όλο. Η βασική σκέψη ποια ήταν? Να μιλήσουμε με τους ειδικούς, με τους ανθρώπους της μουσικής, του θεάτρου και όλων των παραστατικών τεχνών. Έχουμε μια πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα, η οποία συστήσανε ένα σύλλογο, το Σύλλογο Φίλων Μουσικής. Πρόεδρος είναι ο Πελοπίδας ο Μαυρόπουλος, ο οποίος είναι και ο μαέστρος της φιλαρμονικής μας. Λοιπόν, και κάτσαμε κάτω και είπαμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να το αναπτύξουμε τα πολιτιστικά δρόμενα, με σκοπό και να θέσουμε και τον προορισμό μας, επειδή είμαστε τουριστικός προορισμός, σαν πολιτιστικός τουρισμός. Να έχουμε κάποιες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ήταν καταξιωμένες εκδηλώσεις, δηλαδή ήταν καθιερωμένες. Το καρναβάλι, τα Χριστούγεννα. Είπαμε το καλοκαίρι να κάνουμε κάτι και έτσι καταλήξαμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ. Το οποίο να ξέρετε ότι προετοιμάζεται από την αρχή του έτους. Και αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Πόσο χρονικό διάστημα? Επομένως, χρειάζεται ένας χρόνος περίπου, έτσι. Ουσιαστικά, δηλαδή το τακτικό κομμάτι. Γιατί με το που τελειώνουμε το φεστιβάλ, γιατί τελειώνουμε με μια μεγάλη συναυλία στο Γυμνάσιο του Τρακίου με τον Μάλαμα και τον Παπακοσταντίνου, μια πάρα πολύ όμορφη σύμπραξη. Ένα πολύ δυνατό ζευγάρι που φέτος θεωρώ ότι είναι από τα πιο δυνατά στη συναυλία. Χώρο. Αμέσως μόλις τελειώνουν, ξεκινάμε τον προγραμματισμό, για το επόμενο φεστιβάλ και πώς θα μπορέσουμε να το εμπλουτίσουμε και να πιάσουμε όσο μεγαλύτερη γκάμα ηλικιών και ανθρώπων. Και να βοηθήσουμε στην μουσική καλλιέργεια και του κόσμου και των δημοτών μας, αλλά και των επισκεπτών, που πραγματικά έχουμε επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή μας προγραμματίζοντας, ξέροντας ότι το φεστιβάλ μας είναι στο πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, να παρακολουθήσουν και τις εκδηλώσεις αυτές της αναλογής. Το φεστιβάλ αυτό περιλαμβάνει και θεατρικές παραστάσεις, κύριε Σακελαρίου. Ναι, ναι. Κάποια θεατρική παράσταση που έχει ενδιαφέρον να μας αναφέρετε? Εχθές ήταν η έναρξη με το θέατρο Θείο Βάνια.
και το Σάββατο στις 4 Αυγούστου σε 9.30 στο πάρκο Παντελής Ζερβός, στο πάρκο Δεξαμενή, στο θέατρο Παντελής Ζερβός, έχουμε το παράσταση Ζωτικός Χώρος, όπου εκεί είναι ο συντοπίτη μας, πρωταγωνιστής, ο Σύφης ο Πολυζωήδης, ένας πολύ γνωστός καλλιτέχνης. Mm-hmm. Σας λέμε ότι κάθε φορά προσπαθούμε άτομα καταξιωμένα και στο χώρο αλλά και από την περιοχή μας να τα συνθέτουμε και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το φεστιβάλ. Κύριε Σακελάρη, πόσο εύκολο όμως είναι η διεξαγωγή ενός τέτοιου φεστιβάλ, τη στιγμή που γνωρίζουμε όλοι ότι οι οικονομικοί πόροι και στον τομέα του πολιτισμού και στο αθλητισμό βεβαίως είναι περιορισμένοι, υπάρχουν περικοπές. Σαφώς και υπάρχουν περικοπές, γι' αυτό και η οργάνωση και η προετοιμασία έχει γίνει από την αρχή, από μόλις τελειώνει το προηγούμενο φεστιβάλ, mm-hmm. ξεκινάμε για το επόμενο. Ζητάμε χορηγούς, υπάρχουν εταιρείες που μας στηρίζουν ποικίλο τρόπος, mm-hmm. άλλοι χρηματικά, άλλοι με την αιγίδα, όπως είναι το Υπουργείο με την αιγίδα τους, επίσης η Περιφερειακή Ενότητα της Κορινθίας. Μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμα και το κάθε ξενοδοχείο που θα καλύψει τη διαμονή των καλλιτεχνών ή κάποιο mm-hmm. εστιατόριο που θα καλύψει το φαγητό τους. Όλοι έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Συνεργασία. Λοιπόν. Ο Δήμος πάντα θεωρούμε ότι αυτά είναι ανταποδοτικά. Υπάρχει κάποιο κονδύλι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε την διοργάνωση αυτή. Και στόχος μας είναι αυτό, πλέον το φεστιβάλ, να φτάσει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο mm-hmm. και δυνατόν να υπάρχει κάποιο κέρδος mm-hmm. από αυτό, έτσι ώστε φυσικά αυτό θα αποδοθεί mm-hmm. Στην μουσική παιδεία του τόπου και γενικά σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις mm-hmm. που ουσιαστικά Βέβαια. Προγραμματίζουν. Και από όσο μας αναφέρατε και φέτος έχετε και την στήριξη από το Υπουργείο Πολιτισμού, μας Βέβαια, είπατε. Ήταν η πρώτη χρονιά που πήραμε mm-hmm. και την αιγίδα του, γιατί παρουσιάσαμε τη δουλειά μας τα προηγούμενα 3 χρόνια και αυτό οδήγησε σε αυτή την αιγίδα. Mm-hmm. Επιπλέον αυτό που έχουμε παρατηρήσει δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά και με τις εκδηλώσεις που διοργανώνετε. Εσείς βλέπετε μεγάλη ανταπόκριση, βλέπετε τους νέους ανθρώπους να έρχονται με χαρά στις εκδηλώσεις. Βλέπετε έτσι μια παραπάνω ανταπόκριση από ό,τι υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια συγκριτικά. Η νέα γενιά αυτό που χρειάζεται είναι έμπνευση. Θέλει κάποιον, κάποιους να τους εμπνεύσει και να τους έχουν τη δυνατότητα μετά να ακολουθήσουν και να προσφέρουν. Mm-hmm. Υπάρχει ένα μεγάλο κύμα, να ξέρετε ότι η επιτυχία των προηγούμενων φεστιβάλ και του φετινού φεστιβάλ είναι από το κύμα του εθελοντισμού που υπάρχει από τα νέα παιδιά που αγκαλιάζουν και προσφέρουν ποικιλοτρόπως για την καλύτερη διεξαγωγή του, mm-hmm. του φεστιβάλ. Θεωρούμε ότι οποιοδήποτε επισκέπτης έρθει και παρακολουθήσει οποιαδήποτε παράσταση, δεν θα είναι μια απλή παράσταση. Πρέπει να νιώθει το γιορτινό κλίμα και να φύγει με την καλύτερη δυνατή των εντυπώσεων. Mm-hmm. Και σε αυτό συντελούν όλοι οι παράγοντες. Η σωστή προετοιμασία, οι εθελοντές. Οι εθελοντές μαζί καλούν και τα άλλα παιδιά που είναι παρέες τους κτλ. Mm-hmm. Και δημιουργούν μια μεγάλη παρέα που ουσιαστικά συμμετέχουν και παρακολουθούν με μεγάλη χαρά και διάθεση όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Θεωρείτε πως ο τομέας του εθελοντισμού έχει ενισχυθεί στις μέρες μας? Ευτυχώς η κοινωνική συνοχή είναι αλληλένδετη με τον εθελοντισμό. Το είδαμε πρόσφατα με τα τραγικά αυτά γεγονότα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα σε εμάς. Κινδύνευε η φωτιά να περάσει την κόχη του λόφου και να γυρίσει προς τους Αγίους Θεοδόρους. Κόπηκε η εθνική οδός mm-hmm. στα δύο. Δεν υπήρχε κίνηση δεξιά-αριστερά. Είχαν εγκλωβιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι που πηγαίνανε προς Αθήνα. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή αμέσως ανοίξαμε τα δύο σχολεία, ανοίξαμε τα καπί. Όλα τα μαγαζιά διαθέσαν τις ξαπλώστρες τους. Μείνανε μέχρι αργά ανοιχτά, δίνανε φαγητό στον κόσμο χωρίς να χρεώνουν. Mm-hmm. Βλέπετε ότι οι κινήσεις που κάνανε αμέσως τα αντανακλαστικά ήταν πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να κάνουμε πράγματα, γιατί υπάρχει ανταπόκριση πάρα πολύ σε αυτό. Και σας δίνει και έτσι ναι. το κουράγιο για να συνεχίσετε κιόλας. Και δίνει δύναμη ένας στον άλλον mm-hmm. με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Δίνει δύναμη ένας στον άλλον. Και πραγματικά θα ήθελα και μέσα από την εκπομπή σας mm-hmm. να ευχαριστήσω και όλες αυτές τις ενέργειες που γίνανε. Όλοι που προσφέρανε ό,τι μπορούσαν να προσφέρουν για να απαλύνουν τον πόνο των ανθρώπων και γενικά ήταν μια ταλαιπωρία. Τώρα οι άνθρωποι είχαν μείνει στα αυτοκίνητά τους, δεν ξέραν πού να πάνε, δεν ξέραν πότε θα ανοίξει ο δρόμος mm-hmm. και πραγματικά δώσαν. Δεν ήξεραν πώς να λειτουργήσουν. Αυτό. Υπήρχε ένας πανικός και είναι ναι. δικαιολογημένος ο πανικός. Είναι πάλι στο προηγούμενο θέμα μας, αλλά το ένα με το άλλο ο εθελοντισμός ναι. πραγματικά είναι και στα αλληλένδετα. Κακά mm-hmm. και στα καλά και στα απρόοπτα. Mm-hmm. Να επανέλθουμε όμως, κύριε Σακελαρίου, στις μέρες μας, εσείς θεωρείτε ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη να ψυχαγωγηθεί.
δεν μιλάω μόνο για την νεολαία, μιλάω και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το επιζητά αυτό ο κόσμος. Στο να συμμετέχει στις εκδηλώσεις. Ένας από τους λόγους του φεστιβάλ είναι ότι δεν είναι και μόνο θεατής απλά. Mm-hmm. Πρέπει να μπαίνει μέσα, υπάρχουν και άλλες παραστάσεις που μπαίνει μέσα και συμμετέχει. Το έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη ο κόσμος. Θεωρώ ότι την εποχή αυτή γενικά ζούμε δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες ξεκινάνε από τα οικονομικά και πάνε σε όλα τα άλλα επίπεδα. Το να δώσεις μια διέξοδο στον άλλον και να δώσεις μια ποιοτική, σωστή διέξοδο. Θεωρώ ότι προσφέρεις έτσι ώστε ο κόσμος να έχει την καλύτερη δυνατή πορεία σε αυτό που κάνει. Γνωρίζουμε πως εκτός από την οικονομική κρίση έχουμε και κρίση στους θεσμούς και στις αξίες και αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό, έτσι. Το υποστηρίζουν και πολλοί άλλωστε και όλοι μας. Πόσο έχει δυσκολέψει αυτό την υλοποίηση όμως θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, υψηλών προδιαγραφών, έτσι, εκδηλώσεων? Τις αξίες θα πρέπει εμείς που είμαστε και αιρετοί, πραγματικά κάθε φορά, κάθε κίνηση που κάνουμε, θα πρέπει να τις τιμούμε. Έτσι ώστε ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι έτοιμος να καταγγείλει, έχει τα προβλήματά του και δικαιολογημένα έχει τα προβλήματά του και το πρώτος που μπορεί να ξεσπάσει είναι ο Δήμος, πολλές φορές. Με το φεστιβάλ αυτή στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι το πώς αξοδέψατε, θα μπορούσατε να δώσετε σε φτωχές οικογένειες, δηλαδή μπορεί να ακούγονται και αυτά τα πράγματα. Έχει δείξει όμως η ιστορία ότι τα προηγούμενα τρία φεστιβάλ είναι υπέραντα αποδοτικά. Ο κόσμος δεν έρχεται μόνο από την περιοχή μας, έρχεται από όλες τις περιοχές, ειδικά από την Αθήνα που είναι η μεγαλύτερη πηγή του κόσμου. Έρχονται από εξωτερικό, μας στέλνουν mail πότε είναι οι παραστάσεις σας για να προγραμματίσουν. Δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Και ουσιαστικά υπάρχει και στον κόσμο που κυκλοφορεί και στο Λουτράκι, ο οποίος δεν είναι μόνο από την περιοχή μας, είναι και από το γύρο νομό και από τις γύρω περιοχές. Πραγματικά ψάχνουν και μας έχουν, επειδή είναι οργανωμένη η κατάσταση, δεν είναι όπως το είχαμε πει παλιά, κάνω μια συναυλία και τελείωσε, οποιοδήποτε όνομα αναφέρεις. Είναι μια σειρά εκδηλώσεων ποιοτικές με καταξιωμένους καλλιτέχνες που μπορούν να σκοπό έχουν να δώσουν και όχι να πάρουν περισσότερο από τον κόσμο. Και αυτό που παρατηρούμε ότι προσπαθείτε να ανταποκριθείτε και στις προτιμήσεις του κοινού. Ναι, αυτό είναι. Γι' αυτό και λέμε ότι θα πρέπει να ανταποκρίνεται τα περισσότερα, το μεγαλύτερο φάσμα των ηλικιών. Να μην είναι μόνο για κάτι για μεγάλες ηλικίες ή για πολύ μικρά παιδιά. Και παράλληλα το φεστιβάλ αυτό εμπλουτίζεται και με άλλες εκδηλώσεις που γίνονται και κατά τη διάρκεια του χρόνου. Όλες αυτές κατά κάποιο τρόπο τις έχουμε μεθοδεύσει έτσι ώστε να οδηγούν και να καταλήγουν στην κορύφωση που είναι το φεστιβάλ μας. Επιπλέον, ο Δήμος Λουτρακίου, κ. Σακελαρίου, είχε επενδύσει και στο κομμάτι, στον τομέα του αθλητισμού. Θα θέλαμε να μας πείτε τι έχετε ετοιμάσει για το επόμενο διάστημα. Γνωρίζουμε ότι έχετε ετοιμάσει, έχετε προγραμματίσει αθλητικές εκδηλώσεις για το επόμενο διάστημα. Θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε. Στατιστικά, να δούμε ότι κάθε χρόνο πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις είναι περί τον αριθμό των 25 στον χρόνο. Οπότε εστιάζουμε, έχουμε ο αθλοτουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός είναι στόχος μας. Και στοχευμένα προσπαθούμε να κατευθύνουμε προς τα εκεί. Από αθλητικές εκδηλώσεις στον ερχόμενο μήνα, σαν Αύγουστο, έχουμε δύο μεγάλες διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις. Το ένα είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Τριάφλου, το οποίο θα γίνει από 29 Αυγούστου μέχρι 2 Σεπτεμβρίου, στο οποίο συμμετέχουν 7 ή 8 χώρες από την Ευρώπη και οι ελληνικές ομάδες και ταυτόχρονα κάνουμε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Τριάφλου. Είναι ένα τετραήμερο φεστιβάλ. Το ευρωπαϊκό αυτό αναφέρει τις ηλικίες παιδών κορασίδων, δηλαδή είναι μέχρι 17 χρονών, είναι κάτω από 18. Έχουμε αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κάθε αθλητής έρχεται μαζί με την οικογένειά του. Οι αθλητές, δηλαδή ο αριθμός των επισκεπτών είναι τριπλάσιος από ό,τι ουσιαστικά είναι οι αθλητές, όπως και οι άλλοι όταν ακολουθούν εθνικές αποστολές. Και το τέλος πάλι Αυγούστου, 23 με 26 Αυγούστου, έχουμε πάλι ένα διεθνές τουρνουά Masters Volleyball, στο οποίο συμμετέχουν βετεράνοι αθλητές από όλο τον κόσμο. Έρχονται από Καναδά, από Αμερική, από Γερμανία, από Ρωσία, από Ουγγαρία. Αυτό είναι και αυτό για τέταρτη χρονιά. Άρα θεσμός και αυτό. Όλος τυχαίως ξεκίνησε τότε με την ίδια χρονιά με το φεστιβάλ, μόλις είχαμε αναλάβει. Και υπάρχουν, είναι πάνω από 300 αθλητές. Φανταστείτε τώρα πώς είναι και οι συνοδοί, οι οποίοι μένουν
5 μέρες στην περιοχή μας, mm-hmm. αλλά συνεχίζουν, ειδικά οι Αμερικανοί και οι Καναδοί, συνεχίζουν τις διακοπές και στα ελληνικά νησιά. Mm-hmm. Οπότε δίνουμε μια κυρίως σε αυτές τις διοργανώσεις αυτό που παρατηρούμε. Έχει μια διάσταση και τουριστική. Δηλαδή mm-hmm. δεν είναι τόσο το αγωνιστικό κομμάτι, το να θα πάρουν το μετάλλιο, θα το διασκεδάσουν σαν μικρά παιδιά. Άλλωστε, ο αθλητικός τουρισμός είναι και βασικός πυλώνας ανάπτυξης του τουριστικού σας προϊόντος. Βεβαίως. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με φορείς οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ καλά με τον αθλητισμό. Έχουμε πολύ καλή σχέση με όλους τους αθλητικούς συλλόγους που έχουμε στην περιοχή μας. Θα ακολουθήσει τον Νοέμβριο το δεύτερο Λουτράκι Ραν. Είναι στα πλαίσια του ημιμαραθώνιου που κλείνει όλη η πόλη. Mm-hmm. Είμαστε της άποψης αυτής. Θέλουμε να σταματήσει η κυκλοφορία για κάποιες ώρες, έτσι ώστε να πάρουν τη θέση τους οι δρομείς και mm-hmm. να γεμίσουν με χρώματα την πόλη και με διάθεση αθλητική. Mm-hmm. Κύριε Σακελαρίου, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχετε λάβει ως προς την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης? Σε αυτό το τομέα υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Έχει δημιουργηθεί, όπως δημιουργήθηκε το κομμάτι του αθλητισμού, ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής, στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος μέσα αυτό για να προγραμματίσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, mm-hmm. με τους επαγγελματίες του είδους, τους τουριστικούς πράκτορες, τους επισητιστές, τους ξενοδόχους, τους εμπόρους. Έχει δημιουργηθεί ένας σύλλογος. Και εκεί παίρνουμε από κοινού μαζί με τον Δήμαρχο και τον αντίστοιχο αντιδήμαρχο που είμαι mm-hmm. εγώ. Παίρνουμε συνολικά, δουλεύουμε όλο το χειμώνα για να δούμε πώς θα γίνει η σωστότερη προβολή του Δήμου μας, να συμμετέχουμε σε αντίστοιχες εκθέσεις, να μπορέσουμε να φέρουμε τον περισσότερο δυνατό τουρισμό. Και συνδυάζοντάς το με τι πολιτιστικές εκδηλώσεις, τι αθλητικές εκδηλώσεις mm-hmm. έχουμε, για να μπορούν να έχουν διάφορες επιλογές. Mm-hmm. Είμαστε σε αυτή την περίοδο, είναι όλοι από τον Ιούλιο, είναι mm-hmm. τα ξενοδοχεία πάνω από 95% πληρότητα. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Οι ακτές μας είναι πεντακάθαρες πλέον. Δεν έχουμε το πρόβλημα που είχαμε πέρσι με mm-hmm. τις τσούχτρες. Συγκριτικά με πέρσι έχετε περισσότερους επισκέπτες. Συγκριτικά, ναι, έχει ξεκινήσει και πιο νωρίς και έπαιξε μεγάλο ρόλο ότι πραγματικά ήταν καθαρή. Ήταν ένα φυσικό φαινόμενο mm-hmm. το οποίο είχαμε προβλήματα. Είχαμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σαν Δήμος να κάνουμε σύμπραξη με την περιφέρεια και με την κεντρική διοίκηση του κράτους για να τοποθετηθούν τα δίχτυα. Αλλά φέτος η φύση μας έκανε το θαύμα της, εξαφάνισε τις τσούχτρες, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε τις πάρα πολύ καθαρές ακτές, οι οποίες είναι με γαλάζιες σημαίες mm-hmm. και στο Λουτράκι, στο Αγίου Θεοδόρου και στην λίμνη της Βουλιαχμένης Περαχώρας και στο Σκήνο. Έχουμε πάρα πολύ όμορφες και πολύ καλές ακτές. Πολύ σημαντικό αυτό και τώρα που είμαστε και στα μέσα του καλοκαιριού, οπότε... Τώρα είμαστε στο πιο δυνατό σημείο του καλοκαιριού. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά από θέμα καιρού, να μην έχουμε άλλα φαινόμενα, mm-hmm. να απολαύσει ο κόσμος τις διακοπές του και να χαρούν τις ομορφιές της του τόπου μας. Κύριε Σακελαρίου, ένα τελευταίο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω αφορά τις δημοτικές ιαματικές πηγές στο Λουτράκι και θέλω να μας πείτε αν υπάρχει μεγάλη προσέλκυση από τον κόσμο. Μάλιστα, έχουμε το νερό του Τρακίου, το οποίο είναι το πιο φημισμένο mm-hmm. ιαματικό νερό της πατρίδας μας. Έχουμε είναι φημισμένο πηγές. Το ιαματικό ναι. νερό. Έχουμε κάνει ένα υπερσύγχρονο σπα, το οποίο κάθε χρόνο πάει και καλύτερα, δηλαδή από θέμα και κίνησης κόσμου να μπαίνει μέσα, αριθμού επισκεπτών, αλλά και να κάνουμε και διάφορες υπηρεσίες. Προσπαθούμε με τις αυτό που ζητάει ο καιρός μας, mm-hmm. με τις απαιτήσεις των καιρών μας, να κάνουμε ό,τι ακριβώς χρειάζεται κάθε μοντέρνος άνθρωπος να έρθει και να mm-hmm. περιποιηθεί το σώμα, το πρόσωπό του, mm-hmm. το σώμα του mm-hmm. και γενικά είναι η θαλασσοθεραπεία που υπάρχουν τρεις πισίνες, έχουμε χαμάμ, σάουνα, είναι θεραπείες προσώπου, είναι μασάζ, είναι μια πλήρη επιλογή. Αναζωογονούν τον οργανισμό, mm-hmm. είναι σε πάρα πολύ καλές τιμές. Είναι δημοτικό το ΣΠΑ και λειτουργεί, έχουμε βάλει με τα ερωτηματολόγια που έχουμε βάλει, υπάρχει πάρα πολύ καλή αξιολόγηση από τους επισκέπτες μας. Αυτό είναι πολύ θετικό. Εισπρακτικά κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε από 15-20% κάθε χρόνο και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό mm-hmm. έτσι ώστε να είμαστε
θελκτική στους επισκέπτες mm-hmm. και θεωρώ ότι οποιοδήποτε επισκέπτης έρθει στο Λουτράκι δεν μπορεί παρά να περάσει από το σπα, να δει, να απολαύσει τις υπηρεσίες του, αλλά και να δει ένα πραγματικό κόσμημα, γιατί είναι ένα υπερσύγχρονο σπα που δεν υπάρχει στην περιοχή mm-hmm. μας πουθενά άλλου. Κυρία Σακελαρίου, να υπενθυμίσουμε κλείνοντας, ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας για την επόμενη εκδήλωση όσον αφορά το Φεστιβάλ του Λουτρακίου. Είναι... Η επόμενη εκδήλωση είναι αύριο στους Αγίους Θεοδόρους με την συναυλία με τη Μαρίζα Ρίζου. Mm-hmm. Είπαμε εκεί πέρα θα υπάρχει και ταμείο για την ενίσχυση των πυρόπληκτων. Μεθαύριο το Σάββατο είναι το θέατρο Ζωτικός Χώρος mm-hmm. Που θα γίνει στο Λουτράκι. Είναι η μεγάλη μας συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση που έχουμε τη σύμπραξη με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουτρακίου την Κυριακή στο Ποσειδώνα, στο αμφιθέατρο του Ποσειδώνα. Την 3η 7 Αυγούστου είναι ο Χρήστος Θηβαίος στους Αγίους Θεοδόρους πάλι. Προσπαθούμε να γίνονται παραστάσεις σε όλο το στα πλάτη mm-hmm, του mm-hmm, Δήμου, να μην εντοπίζουμε. Για να μπορεί και ο κόσμος να πηγαίνει. Να το απολαμβάνει από όλες τις πλευρές. Υπενθυμίζω ότι πλαισιώνονται και από ντόπιους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Έχουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής που θα γίνει στο Ποσειδώνα, στο Λουτράκι, στο Windham Resort, mm-hmm. 8 με 10 Αυγούστου. Ένα beach party με την δική μας από Λουτράκι, Μάρο Μαρκέλου και γνωστή στο ευρύτερο κοινό που θα γίνει στην περιοχή της Λίμνης Βουλιαχμένη στο Ιπανέμα. Mm-hmm. Το Blues Festival που είναι και αυτό πάει μαζί με την λειτουργία του φεστιβάλ. Τα 4 χρόνια έχουμε το Blues Festival. Έρχονται μπάντες από όλη την περιοχή. Mm-hmm. 8 μπάντες έχουμε φέτος. Είναι ένα διήμερο Blues Festival που γίνεται στην παραλία του Λουτρακίου, έτσι ώστε ο κόσμος περνώντας διασκεδάζει, ακούει τις μουσικές. Μουσικές, βέβαια. Ναι. Άρα ολοκληρώνεται το φεστιβάλ. Ολοκληρώνεται την 1η Σεπτεμβρίου με την μεγάλη σύμπραξη των δύο Μάλαμα Παπακουσταντίνου mm-hmm. στο γυμνάσιο του Λουτρακίου. Και γίνεται το... Πολύ ωραία. Κύριε Σακελαρίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Εγώ και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Για την πρόσκληση. Εύχομαι όλα να πάνε εδώ και στο εξής καλά για όλους μας. Να έχουμε καλό υπόλοιπο και ήρεμο υπόλοιπο καλοκαιριού. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Με καλύτερες δυνατές συνθήκες. Και πραγματικά να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την πρόσκλησή σας. Και εμείς ευχαριστούμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Η επόμενη μέρα μετά την τραγωδία αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, η ανάγκη εστιάζεται στην ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών που έχασαν τα μέλη τους, αλλά και των ανθρώπων που βρέθηκαν, που επιβίωσαν από την πύρινη λέλαπα. Κοντά μας έχουμε σήμερα την Αλεξάνδρα Κατσαρού. Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Και έχουμε και την κυρία Δώρα Νικολαίδου, σύμβουλο ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια, με ειδίκευση στην αντιμετώπιση του άγχους και της διαταραχής του μετατραυματικού στρες. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας. Να ξεκινήσουμε, κυρία Νικολαίδου, αρχικά με το τι είναι τραυματικό γεγονός. Ναι, είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Να προσδιορίσουμε λοιπόν τι είναι ένα τραυματικό γεγονός. Το τραυματικό γεγονός είναι κάτι το οποίο δημιουργεί στο άτομο έντονο φόβο, έντονη θλίψη, ένα γεγονός στο οποίο απειλείται σοβαρά και η ψυχική αλλά και η σωματική του ακαιρεότητα. Τώρα να δώσω μερικά παραδείγματα γιατί αυτό μπορεί να είναι ένας πολύ γενικευμένος ο ορισμός. Ξεκινάμε από ελαφρά τραυματικά γεγονότα που όμως μόνο ελαφρά δεν είναι. Τραυματικό γεγονός μπορεί να είναι ένα διαζύγιο. Η εγκατάλειψη δηλαδή που δέχεται ο ένας σύντροφος από τον άλλον mm-hmm. και τα συνοδά συμπτώματα mm-hmm. με τα παιδιά. Τραυματικό γεγονός μπορεί να είναι μια αβεβιασμένη εγχείρηση για σοβαρή αρρώστια. Τραυματικό γεγονός μπορεί να είναι το bullying που δέχεται ένα παιδί στο σχολείο. Είναι και με το παραπάνω τραυματικό και γεγονός. Και δυστυχώς είναι και αυξημένα τα ποσοστά φυσικά που βλέπουμε. Γι' αυτό το αναφέρω. Mm-hmm. Τραυματικό γεγονός μπορεί να είναι ο ευνίδιος θάνατος ενός αγαπητού προσώπου. Ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Και από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και οτιδήποτε έχει σχέση με πλημμύρες, σεισμούς, φυσικές καταστροφές, καλή mm-hmm. ώρα, κακή ώρα και η φωτιά στο μάτι και όλα αυτά που mm-hmm. έχουμε γίνανε ό,τι και ακολουθούν ακόμα. Αυτές τις μέρες.
τι μπορεί να προκαλέσει ένα τέτοιο σύμβαν και δεν ξέρω αν, είναι, αν επηρεάζεται αυτό που προκαλεί ανάλογα με το τι μας έχει συμβεί. Ναι, βεβαίως. Μια επίσης πολύ καλή ερώτηση. Τώρα, το τραυματικό γεγονός είναι αυτό το οποίο δημιουργεί στα περισσότερα άτομα ένα ψυχικό τραύμα. Τι εννοούμε ψυχικό τραύμα? Εννοούμε μια αποτύπωση στην ψυχή του ανθρώπου, η οποία είναι από πολύ βαθιά μέχρι πιο επιφανειακή. Αφήνει δηλαδή το αποτύπωμά του στην ψυχή μας. Δεν είναι δυνατό να μην το αφήσει. Mm-hmm. Βέβαια, εδώ έχουμε διάφορους βαθμούς σοβαρότητας. Υπάρχουν άτομα που είναι πιο ανθεκτικά. Η επιστήμη κάνει ακόμα έρευνες πάνω σε αυτό, mm-hmm. στο πόσο μπορεί να τραυματιστούν από ένα τέτοιο γεγονός. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό έχει να κάνει με την προσωπική, συγγνώμη σας διακόπτω, με την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Χονδρικώς ναι, αλλά μπορώ να σας εξηγήσω αν έχουμε χρόνο περισσότερο και mm-hmm. μερικά άλλα πράγματα. Βέβαια. Έχουν λοιπόν μια μεγαλύτερη ανθεκτικότητα τα άτομα αυτά. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι μπορούν με τη βοήθεια του κοινωνικού περίγυρου, της οικογένειας, των φίλων, με την πάροδο του χρόνου που λέμε πανδαμάτορ χρόνος, όλο mm-hmm. ο χρόνος όλα τα θεραπεύει, αυτό να ξεπεραστεί. Δεν το ξεχνάς, φυσικά όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σου προκαλεί τον ίδιο φόβο, την ίδια θλίψη που προκάλεσε στην αρχή. Mm-hmm. Πλην όμως υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία είτε λόγω των συνθήκων στις οποίες έζησαν, είτε λόγω της δικής τους ψυχοσύνθεσης, βάλλονται πολύ περισσότερο. Εκεί πλέον μιλάμε για ένα ψυχικό τραύμα το οποίο κρατά εβδομάδες, μήνες, χρόνια ή μπορεί και ολόκληρη μια ζωή. Δίνω ένα μικρό παράδειγμα. Mm-hmm. Οι βετεράνοι του πολέμου του Βιετνάμ, γιατί από εκεί ξεκίνησε η μελέτη της ψυχικής διαταραχής. Μπράβο, το PTSD, της μετατραυματικής διαταραχής. Είναι άνθρωποι που οι περισσότεροι δεν το ξεπέρασαν ποτέ. Ή οι Εβραίοι του Ολοκαυτώματος. Και αυτοί δεν το ξεπέρασαν ποτέ. Mm-hmm. Και πάνω εκεί έγιναν όλες αυτές οι έρευνες για τις οποίες μιλάμε. Κυρία Νικολαίδη, πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η διαταραχή του μετατραυματικού άγχους, θα ήθελα να μας πείτε. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, ενδέχεται να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη. Εγώ θα μιλήσω πιο πολύ για τα συμπτώματα. Mm-hmm. Τα συμπτώματα τα οποία χρήζουν πλέον όχι βοήθειας από το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά χρειάζονται ψυχοθεραπεία και χρειάζονται και ειδικευμένη ψυχοθεραπεία, έτσι. Λοιπόν, το πόσο επικίνδυνη είναι θα το καταλάβετε από τα συμπτώματα που έχει. Μιλάμε για ένα γενικευμένο άγχος, όχι άγχος τόσο όσο είναι οι συνθήκες της ζωής μας, mm-hmm. Να πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό που λέει και ο λαός, έτσι. Mm-hmm. Αυτό σε όλα τα πράγματα. Για μια βαθιά θλίψη. Μιλάμε για θλίψη η οποία σε κάνει να κοιμάσαι με εφιάλτες, να ξυπνάς ουρλιάζοντας τον ύπνο σου, να έχεις αϊπνίες ή να έχεις υπερυπνία, να κοιμάσαι πολύ, mm-hmm. γιατί δεν θες να σκέφτεσαι, είναι και αυτό. Mm-hmm. Χάνεις τη διάθεσή σου για οτιδήποτε σε απολάμβανες πιο πριν. Δεν έχεις διάθεση ούτε να χαρείς. Έχεις μια ανειδονία δηλαδή, ούτε να συμμετάσχεις σε τίποτα από εκείνα τα οποία συμμετείχες πιο πριν. Αποσύρεσαι. Mm-hmm. Όλα αυτά εμένα μου θυμίζουν κατάθλιψη. Αυτό είναι κατάθλιψη. Είναι κατάθλιψη, αλλά είναι μια κατάθλιψη η οποία, αν επιχειρήσεις να την αντιμετωπίσεις μόνο με φάρμακα, το φάρμακο απλά κουκουλώνει, γιατί η αιτία είναι από κάτω. Δεν έρχεται κάποια ώρα η ζωή με κάτι καλύτερο να σε φέρει να καβαλήσεις το κύμα που λέμε. Εκεί είναι η διαφορά. Είσαι χάλια πάντα και ό,τι και να κάνεις δεν ξεπερνιέται. Πάμε λίγο παραπέρα. Mm-hmm. Έχουμε μια συμπεριφορά αυτοκαταστροφική ή ετεροκαταστροφική. Η κατάθλιψη είναι μια τέτοια συμπεριφορά. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να εκδηλωθεί με τα τραυματική διαταραχή με κρίξεις οργής. Επιθετικότητα δηλαδή προς τους άλλους, όπου μπορεί να γίνει ένας φιλήσυχος οικογενειάρχης, γυρίζοντας από μια τέτοια εμπειρία, να εκδηλώνει οικογενειακή, ενδοοικογενειακή βία στα παιδιά και τη γυναίκα του. Να γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Mm-hmm. Έτσι. Μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτοτραυματίζονται. Γιατί δεν μπορούν να βγάλουν όλο αυτό το πόνο και όλο αυτό το φόβο κάπως αλλιώς. Και βέβαια αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι διακατέχεται το άτομο αυτό από αρνητικές σκέψεις. Εννοείται συνεχώς. Mm-hmm. Μια απεσιοδοξία, μια απελπισία, χωρίς λόγο πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα, με κάθε ευκαιρία παρόμοια, ας πούμε, ή ελάχιστη, ξαναζεί αυτό που πέρασε. Παράδειγμα, λέω mm-hmm. τώρα το ακραίο, αλλά για να αντιληφθείτε. Ένας που έρχεται από το Βιετνάμ ακούει βράδυ κάποιον να περπατάει πίσω του. Είναι ένας διαβάτης
πατάτε στο δρόμο. Αυτός γυρίζει και είναι έτοιμος να τον πνίξει. Γιατί αισθάνεται ότι είναι ο εχθρός και ότι έρχεται να τον μαχαιρώσει. Ότι απειλείται. Ξαναζεί το ίδιο πράγμα από την αρχή. Με μια υπερβολή. Αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους στις πολύ τραβηγμένες, ας το πούμε έτσι, καταστάσεις, έχουν καταφύγει στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, γιατί γενικώς οι ουσίες αποκοιμίζουν αυτά τα συναισθήματα, τα κουκουλώνουν. Δεν πονάς τόσο πολύ. Τα φάρμακα λοιπόν που μας λένε. Δεν πονάς τόσο πολύ, ακριβώς. Βέβαια το πρόβλημα δεν λύνεται ποτέ, έτσι. Κυρία Νικολαίδου, πώς θα το διακρίνουμε αυτό σε σχέση με μια φοβία? Οι φοβίες είναι και αυτές ένα αποτέλεσμα της μετατραυματικής διαταραχής. Απλώς, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ο ψυχοθεραπευτής ή ο ψυχίατρος καλείται να διακρίνει τι βάση έχει αυτή η φοβία. Αν είναι μια φοβία άλλου τύπου, γιατί υπάρχουν και ψυχιατρικές φοβίες, ας το πούμε, ή αν είναι μια φοβία που οφείλεται σε ένα μετατραυματικό σοκ, στρες, το οποίο όμως μπορεί να έχει τη βάση του στα παιδικά μας χρόνια. Και εδώ ερχόμαστε και στα παιδιά που μπορούμε να πούμε. Βέβαια, εδώ τα παιδιά ήταν και πολλά τα παιδιά και οι έφηβοι, οι οποίοι έζησαν αυτές τις φωτιές, έχασαν και τη ζωή τους βέβαια. Για όσους κατάφεραν να ζήσουν και δεν είναι μόνο εκείνοι που το πέρασαν. Ξέρετε, μπορεί να συμβεί αυτή η διαταραχή ή αυτό το μόνιμο άγχος για κάποιον που γνωρίζουμε και το πέρασε και έχει επηρεάσει εμάς. Είναι ο αδερφός μας, είναι ο πατέρας μας. Και ας μην ήμασταν εμείς εκεί. Βεβαίως. Άρα εκεί απρόσωπα. Ναι. Βεβαίως, προσέξτε. Το ψυχικό τραύμα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτόν που βίωσε ο ίδιος. Παράδειγμα, στη δική μας περίπτωση που το σπίτι του κάηκε, που ήταν στις φωτιές, που μακριά από εδώ κάηκε ο ίδιος ή κάηκαν τα παιδιά του. Δεν είναι μόνο εκεί. Είναι και στους ανθρώπους αφενός που υπήρξαν μάρτυρες, δηλαδή είδαν άλλους να καίγονται. Έτσι. Είναι και αυτό μια καταγραφή πολύ βαριά και βαθιά. Και εδώ θέλω λίγο να πω λιγάκι για το μηχανισμό που τραυματιζόμαστε, γιατί είναι ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός και είναι ενδιαφέρον να το πούμε. Είναι το πάγωμα. Η κατάσταση του παγώματος. Πώς λέει ο λαός, κοπήκαν τα πόδια μου. Με άλλα λόγια, τα πόδια από το γόνατο και κάτω είναι νεκρά. Είσαι φυτρωμένος στο έδαφος, βλέπεις το κακό να έρχεται, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έχεις παγώσει. Αυτή είναι η κατάσταση που είσαι απόλυτα ευάλωτος. Διότι όταν δεν κοπούν τα πόδια, λες, θα τρέξω, θα φύγω, θα αντιδράσω. Είναι η υγιής αντίδραση ενός οργανισμού που παλεύει για τη ζωή του. Εκεί είσαι προσανατολισμένος σε αυτό. Εδώ όμως το βλέπεις να έρχεται. Και είσαι μάρτυρας του θανάτου σου. Και αυτό που λέει εκείνη την ώρα ο οργανισμός είναι, πρόκειται να πεθάνω. Βλέπω το θάνατό μου. Τι γίνεται λοιπόν τότε? Ο εγκέφαλος δεν το αντέχει και κατεβάζει τους διακόπτες. Υπάρχει ένα απόλυτο blackout, κόβονται τα πόδια που λέμε, γίνεσαι ευάλωτος και απλώς βλέπεις αυτό που σου συμβαίνει σαν και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, σαν μια ταινία που έρχεται εναντίον σου. Κυρία Νικολαίδου, τα συμπτώματα του μετατραυματικού άγχους διαφέρουν από παιδιά σε ενήλικες, δηλαδή από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Θα σας πω κάτι. Σαφέστατα, ένα παιδί είναι πιο ευάλωτο και μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε. Γιατί ένα παιδί είναι εξαρτημένο από μεγάλους, δεν έχει καμία γνώση του πώς να αντιδράσει σε μια κατάσταση. Και αυτό το κάνει να έχει ακόμα μεγαλύτερο τρόμο. Γιατί εξαρτάται από άλλους. Πέραν τούτου, εγώ θα σας πω ότι σε τελευταίες μελέτες που έχουν γίνει, η νευροβιολογία είναι μια επιστήμη που αυτή τη στιγμή τα μελετά όλα αυτά. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι ένα τραυματικό γεγονός δεν καταγράφεται μόνο στην ψυχική σφαίρα. Καταγράφεται σαν μια επιπρόσθετη καταγραφή πάνω στο DNA. Και όσο πιο μικρός είσαι, η καταγραφή αυτή είναι πλέον μια βαθιά διαταραχή στο χαρακτήρα σου, σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή, γιατί είναι στο DNA. Δεν είναι επιφανειακό πράγμα και μάλιστα δυστυχώς κληρονομείται. Προκαλεί δηλαδή, αυτή η διαταραχή μπορεί να προκαλέσει άλλες ασθένειες και αυτές οι άλλες ασθένειες να κληρονομηθούν. Βεβαίως, γιατί παράδειγμα, πάλι θα φέρω παράδειγμα τους Εβραίους του Ολοκαυτώματος, παρατηρήθηκε ότι η δεύτερη γενιά των Εβραίων αυτών, η τρίτη, ήταν τα παιδιά τους πιο ευάλωτα σε μετατραυματικό στρες, τι λέγαμε πριν, η προσωπικότητα. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί σε μένα και να μην το ξεπεράσω και σε εσάς και να το ξεπεράσετε. Είναι τι ιστορία υπάρχει πίσω μου. Έτσι.
Εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα βεβαρημένο παρελθόν, γιατί έχουμε περάσει από πολέμους, κατοχές, εξορίες. Από δύσκολες συνθήκες. Μετανάστευση, ακόμα μετανάστευση, και τώρα, αυτό το βιώνουμε. Παιδιά που έχουν βία αποχωριστεί από τους γονείς τους. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι καταστάσεις οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στο DNA μας και είμαστε και πιο ευάλωτοι από τους πιο ταλαιπωρημένους λαούς. Και τι μπορούν να προκαλέσουν αυτές οι καταχωρήσεις στη μνήμη μας, ναι, ας πούμε. Ναι, μπορούν λοιπόν, όπως είπαμε, να είσαι πιο ευάλωτος αργότερα εσύ σαν παιδί ενός γονιού που έχει υποστεί αυτό ή σαν παιδί που έχει υποστεί το σοκ αυτό σε μετατραυματική διαταραχή για άλλες αιτίες ή μπορεί να παρουσιαστεί στα ενήλικα χρόνια του παιδιού αυτού μια κατάθλιψη που δεν μπορείς να βρεις την αιτία. Μάλιστα. Δεν γίνεται καλά. Οι φοβίες, πάλι δεν μπορείς να βρεις την αιτία. Δηλαδή ένα παιδί που έχει ζήσει αυτή την πυρκαγιά είναι πολύ πιθανό να βλέπει σπίρτο να ανάβει και να τρέχει και να λες, μα καλά, δεν έγινε τίποτα. Και όμως αυτό έχει συνδέσει τη φωτιά με τον όλεθρο, με την απειλή της ζωής του. Δεν μπορείς να του πεις γιατί το παθαίνεις αυτό. Όπως είπατε και προηγουμένως και είχε ενδιαφέρον, είπατε με τους εφιάλτες. Μπορεί δηλαδή το παιδί αυτό να ξυπνάει, και να. Μέχρι να πεθάνει. Εφιάλτες, αυτό. Δεν μπορούμε αυτό να το αντιπαλέψουμε. Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εγώ βάζω δύο επίπεδα, ας το πούμε έτσι, για να το αντιπαλέψει κανείς. Όπως είπα και πριν, τα άτομα που έχουν μια μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα μπορούν κάλλιστα με την κατάλληλη στάση της οικογένειας, των φίλων, του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου, αν θέλετε, να το ξεπεράσουν σε ένα βαθμό που, εντάξει, να μην έχουν τέτοιου είδους συμπτώματα. Να είναι διαχειρίσιμη, δηλαδή, να είναι διαχειρίσιμη, μπράβο. Κάποια άλλα άτομα όμως που έχουν βαθύτερο θέμα, σαφώς χρειάζονται μία υποστήριξη από επαγγελματία ψυχικής υγείας, ο οποίος να είναι εκπαιδευμένος στη θεραπεία του μετατραυματικού στρες, γιατί δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του τρόμου και της απίστευτης θλίψης. Βέβαια, κυρία Νικολαίδου, τι πρέπει να κάνει η πολιτεία για να υποστηρίξει ψυχολογικά τους πυρόπληκτους? Κοιτάξτε, αυτό που μπορεί να κάνει και εν μέρη βλέπω ότι γίνεται, δεν ξέρω κατά πόσον βέβαια υπάρχει η στελέχωση από ειδικευμένους ψυχοθεραπευτές, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ στην Ελλάδα. Μπορεί λοιπόν, καταρχήν, ένας ψυχοθεραπευτής που ορίζεται και από την πολιτεία ή μπορεί να τον βρεις ιδιωτικά, καταρχήν μπορεί να σε φέρει σε επαφή ξανά με αυτά τα δυσάρεστα αισθήματα. Τα οποία όμως, προσέξτε, όλοι μας κάνουμε λίγο τον Ταρζάν. Λέμε, α, δεν είμαι θυμωμένος, α, δεν φοβάμαι και τρέμουμε. Όταν ξεκινάς έτσι δεν μπορείς να το διορθώσεις. Πρέπει να δεχτείς ότι υπάρχει αυτό το θέμα και αυτό είναι θέμα ψυχοθεραπείας. Στη συνέχεια με τον κατάλληλο τρόπο να εκπαιδευτείς, γιατί είναι μια εκπαίδευση αυτό και αυτοεκπαίδευση, να διαχειρίζεσαι το φόβο σου και το θυμό σου, έτσι ώστε να μην κατεβάζει ο οργανισμός τους διακόπτες, να μην ξαναβρίσκεσαι σε αυτό το blackout που εκεί αισθάνεσαι ευάλωτος και τρομαγμένος στο υπόλοιπο της ζωής σου. Είπατε κάτι πολύ βασικό. Πρέπει να δεχτείς ότι κάτι σου συμβαίνει. Βεβαίως. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να μην το δεχτεί κάποιος. Όχι να μην το δεχτεί, ούτε καν να το βλέπει. Ναι, βεβαίως. Ας πούμε λοιπόν το βλέπω εγώ που είμαι στο συγγενικό περιβάλλον, στο φιλικό περιβάλλον. Και παροτρύνω. Το πρόσωπο αυτό, ξέρεις, εγώ βλέπω ότι έχεις αυτές τις ακραίες εκρήξεις θυμού. Μήπως πρέπει να το δεις. Δεν μπορούμε να τον υποχρεώσουμε λοιπόν τον άλλον να το κάνει. Όχι, σε αυτή την περίπτωση όμως τι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή και ο άλλος να μην θέλει και εσύ να μην μπορείς. Φυσικά, κοιτάξτε. Οι περισσότεροι άνθρωποι, καταρχήν να πω και αυτό που βλέπουμε όλοι οι συνάδελφοι, έχουν μία προκατάληψη με τη λεζάντα ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Σου λέει δεν είμαι τρελός. Μα δεν μιλάμε για έναν τρελό. Αυτό που μπορεί να γίνει λοιπόν από το φιλικό περιβάλλον και να τα βάλουμε με την αρχή. Εγώ θα πω τρία πράγματα που θα πρέπει το φιλικό περιβάλλον εν αρχή να κάνει πριν φτάσει στην πόρτα του ψυχοθεραπευτή ο άνθρωπος. Μπορεί και να μην φτάσει και ποτέ, έτσι. Το πρώτο είναι να είναι ενεργητικοί ακροατές. Τι σημαίνει ενεργητικός ακροατής? Εγώ ακούω, η κυρία Κατσαρού με ακούει, αλλά είναι συγκεντρωμένη σε αυτά που λέω, παρακολουθεί αυτά που λέω, στην ιδανική περίπτωση με κοιτάζει στα μάτια, είναι δηλαδή συντονισμένη μαζί μου, δεν τρέχει το μυαλό κάπου αλλού, τι θα μαγειρέψω αύριο ας πούμε. Και από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι εγώ που είμαι ο ασθενής ότι
κάποιος κάνει χώρο μέσα του για μένα. Mm. Δεν με πετάει στα σκουπίδια, είσαι ένας τρελός, είσαι ένας παλαβός, είσαι ένας παράλογος, άρα δεν σε ακούω. Mm-hmm. Αυτό είναι ο ενεργητικός ο Κροατής. Στη συνέχεια, πριν του απαντήσουμε, περισσότερο ακούμε, δεν μιλάμε. Όταν όμως μιλήσουμε, πρέπει πρώτα να μπούμε στη θέση αυτού του ανθρώπου. Η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση. Γιατί εγώ φυσικά μπορεί να μην έχω ζήσει μια φωτιά. Όμως δεν κρίνω από τον εαυτό μου, κρίνω από εσάς που την έχετε ζήσει και προσπαθώ να μπω στα δικά σας παπούτσια, όπως λένε οι Εγγλέζοι. Αν εσείς έχετε νιώσει τον όλεθρο, δεν μπορώ να σας πω εγώ, πώς κάνεις έτσι, μια φωτιά ήτανε. Στην πραγματικότητα με θεωρείτε τρελή. Και αυτό παίζει ρόλο. Άρα πρέπει να δεχτούμε. Και ένα τρίτο και τελευταίο, επειδή πολλά από αυτά συνοδεύονται από ένα πένθος, κάποιος έχει χάσει το παιδί του, το γονιό του, ή όλα, ή την περιουσία του. Γιατί και αυτό είναι ένα πένθος, έτσι. Κόποι μια ζωής γίνανε στάχτη. Το πένθος είναι μια διαδικασία που έχει πολλές φάσεις, κρατάει μεγάλο χρονικό διάστημα και περνάει από πολλά ποτάμια, ας το πούμε έτσι. Έχει εκρήξεις θυμού, έχει εκρήξεις θλίψης, έχει και εκρήξεις πλήρους αδιαφορίας, σαν να λέμε, μα κάναν πλάκα, αποκλείεται να κάει και το σπίτι μου στο μάτι. Κάποιες ώρες δηλαδή νομίζεις ότι δεν συνέβη ποτέ ή δεν πέθανε ο άνθρωπός, θα ανοίξει την πόρτα και θα μπει. Όλα αυτά πρέπει να κάνουμε χώρο στους ανθρώπους αυτούς να τα αισθανθούν και εκεί να πούμε, κοίτα, δεν είναι ντροπή. Άρα αυτό θα πρέπει περνάς, να είμαστε κοντά τους, να τους ανοίξουμε την αγκαλιά μας, να τους ακούσουμε. Αυτό που περνάς είναι φυσιολογικό. Δεν υπάρχει τίποτα για να ντρέπεσαι. Εάν παρελπίδα όλα αυτά γίνουν, περάσει ένα χρονικό διάστημα και δούμε ότι εξακολουθούν τα συμπτώματα αυτά, τότε οφείλουμε πολύ γλυκά και ευγενικά να του πούμε, κοίτα, μήπως χρειάζεσαι μια βοήθεια παραπάνω, γιατί εγώ, ας πούμε, η μητέρα σου ή η αδελφή σου, δεν μπορώ να στη δώσω. Κυρία Νικολαίδου, πόσο εύκολα όμως οι γονείς αποδέχονται μια κατάσταση που βιώνει το παιδί τους, πόσο εύκολα δηλαδή χτυπούν την πόρτα ενός ειδικού, ενός ψυχολόγου? Σας το λέω, εύκολα και δύσκολα. Δηλαδή, κάποιοι γονείς είναι πιο αφυπνισμένοι και όντως το κάνουν. Κάποιοι λένε, όχι, θα το παλέψουμε μόνοι μας, το παιδί μας δεν είναι τρελό. Και βέβαια, εκεί συμβαίνουν και κάποια λάθη με τις καλύτερες προθέσεις. Εγώ δεν θέλω να πω ότι εμείς οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να γίνουμε πλούσιοι σε βάρος κάποιων ανθρώπων, αλλά όπως πας στο γιατρό γιατί έχεις ένα γερό κρυώμα, μη γίνει πνευμονία, έτσι αναγκαστικά όταν τα πράγματα σοβαρεύουν πρέπει να ζητήσεις τη βοήθεια ενός. Πριν κλείσουμε, μία σημαντική ίσως ερώτηση. Όταν θα αποφασίσει ο ασθενής να έρθει, υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας που ξέρετε ότι θα τα καταφέρει και θα είναι καλά? Βεβαίως. Θα ξεπεράσει τη διαταραχή δηλαδή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να περάσουν τα στάδια που είπαμε. Να το αποδεχτεί. Mm-hmm. Πόσο γρήγορα θα το αποδεχτεί, αυτό δεν είναι στο δικό μου χέρι, είναι στο δικό του χέρι. Αν έρθει έτοιμος και το έχει αποδεχτεί, που σημαίνει ότι ζητώ θεραπεία, στην περίπτωση αυτή θα είναι πολύ πιο γρήγορη η ίαση. Από το συγκεκριμένο πράγμα εξαρτάται πάντα από τον ίδιο τον, ας το πούμε, που δεν είναι ασθενής, τον θεραπευόμενο, θα έλεγα εγώ. Ωραία. Αυτό είναι θέμα ατομικό. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμά και τις δυο σας, κυρία Νικολαίδου. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστήσω και εσένα. Σε ελπίζουμε να ήταν χρήσιμη η σημερινή κουβέντα σε αρκετό κόσμο, έτσι που μπορεί να αναρωτιέται τι μπορεί να κάνει από εδώ και πέρα. Ακριβώς, ελπίζουμε να δώσαμε χρήσιμες συμβουλές. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 και 4 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι στο Attica TV και παρακολουθήστε στις 6 το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά.